29 Μαΐου σήμερα. Ημέρα μνήμης. Σαν σήμερα η πόλης Εάλο ήταν 3η 29 Μαΐου 1453, όταν η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της Βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, από τον Οθωμανικό στρατό με επικεφαλή στο Σουλτάνο Μωάμεθ Β'. 2 μήνες διήρκησε η πολιορκία. Όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, η υπερχιλιετής Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει. Ο τρόπος που θυσιάστηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας, καθώς και ότι δεν διασώθηκαν πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές του στο πεδίο της μάχης, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς θρύλους, για πολλές ιστορίες, με κυριότερο αυτό του μαρμαρωμένου βασιλιά που περιμένει τη στιγμή να ανακτήσει την πόλη και την αυτοκρατορία. Άλλος θρύλος που συναρπάζει τους Έλληνες είναι της Αγίας Τράπεζας. Τη μέρα που πάρθηκε η πόλη, έβαλα σε ένα καράβι την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς για να πάει στη Φραγκιά, για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως στη θάλασσα του Μαρμαρά άνοιξε το καράβι και η Αγία Τράπεζα βούλιαξε στον πάτο. Στο μέρος εκείνο η θάλασσα πάντα είναι λάδι. Όση θαλασσοταραχή, όσα μποφόρ, όσα κύματα κι αν έχει γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη Γαλήνη που είναι πάντα εκεί. Και από την Ευωδία που βγαίνει. Δεν ξεχνάμε. Πολύ περισσότερο που στο όνομα της ομάδας που υποστηρίζουμε, που αγαπάμε, για την οποία ζούμε, υπάρχει αυτό το κάπα. Η γενέτειρα, η πόλη που γέννησε την ομάδα, η πόλη που γέννησε τα 4 γράμματα, δεν ξεχνάμε. Γυρνάμε πίσω τέτοιες μέρες, πάντα θα θυμόμαστε. Πάντα θα θυμόμαστε. Μόλις 7.000 άνδρες του Παλαιολόγου απέναντι στους 150.000 του Μωάμεθ. Στιγμές συγκλονιστικές. Η βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηρά με διπλό τείχο και τάφρο. Το τείχος αυτό που επί 1.000 χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρο όλες τις επιθέσεις των εχθρών, εκείνη την ημέρα έγινε έρμεο. Από τις 12 Απριλίου είχε αρχίσει τους καθημερινούς κανονιοβολισμούς ο Μωάμεθ. Προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να σπάσουν και την αλυσίδα που έβραζε τον κεράτιο κόλπο, προστάτευε την ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Και τελικά αυτό έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου 1453. Εξαθλειωμένοι φυσικά οι πολιορκούμενοι και από την πείνα, από τις άθλιες συνθήκες, λύγησαν. Ας μην ξεχνάμε, έτσι, καλό είναι. Η ημερομηνία αυτή έχει σημαδέψει όσο λίγες την Ελλάδα, την ιστορία της, ας μην ξεχνάμε λοιπόν. Έτσι, κάθε χρόνο, λίγο έτσι, λίγα λεπτάκια, αν δεν έχετε αντίρρηση, ας θυμόμαστε. Και σήμερα ο τείχος έχει γεμίσει με αναρτήσεις για αυτό το θέμα. Πρώτη-πρώτη χρήσαμε τον που μπήκαμε στο στούντιο κατευθείαν. Και όλοι σας, την καλημέρα μας, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό βατσουκμπορκο πίπινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες. Καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λαός που ξεχνά το παρελθόν του, την ιστορία του, δεν έχει όχι μόνο μέλλον, δεν έχει ούτε παρόν. Ούτε παρόν. Έτσι. Λίγο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα. Και πείτε το και στα παιδιά σας, εξηγήστε τους λίγο να γνωρίζουν τι σημαίνει η σημερινή ημερομηνία. Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε να συζητήσουμε, έχουμε να κληρώσουμε και σήμερα ωραία πραγματάκια για σας. Να μιλήσουμε και για το τελικό του Champions League που έγινε το Σάββατο. Με όλα αυτά που έγιναν, για τις μεταγραφές που κλείνουν και πλησιάζουν όπως φαίνεται, του Χατσερίδη, του Βέρνμπλουμ, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν αυτό το διάστημα, εδώ είμαστε. Να υπενθυμίσουμε ότι κληρώνουμε σήμερα τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Μενελάου 29.
σας γεμίζουμε το τραπέζι για έναν ολόκληρο μήνα με εκλεκτά κρέατα, πεντακάθαρα, νοστιμότατα. Ο Μιχάλης είναι σημείο αναφορά στην πόλη, αυτός και ο Άγγελος στην Νεάπολη. Σήμερα λοιπόν, και θα το κάνουμε σήμερα μόνο με τα τηλεφωνήματά σας, δηλαδή από τις 8.30 και μετά, 2310-287-888. Για να μπείτε στην κλήρωση, στο τέλος, να δώσουμε μια σακουλάρα κρέατα για τα κρέατα ενός μήνα. Επίσης, σήμερα κληρώνουμε τριήμερο στο υπέροχο Φιλοξένια, το καταπληκτικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Λουτράκι Αριδέας. Υπέροχα πράγματα. Μ' ακούτε λίγο φουρκισμένο, γιατί μπήκαμε πάλι και 12 σήμερα. Αυτό το θέμα με τις διαφημίσεις, εγώ πρέπει να το αντιμετωπίσω. Είναι 100% δική μου ευθύνη. Εγώ φταίω 100%. Προσπαθώ αυτό το θέμα να το λύσω. Δεν τα καταφέρνω μέχρι τώρα. Δεν εισακούγομαι που λέω δεν μπορεί τα διαλύματα να είναι τόσο μεγάλα. Και βέβαια ανακτείτε και βέβαια θυμώνετε και έχετε 100% δίκιο. Κόβουμε τους δικούς μας χορηγούς για να παίξουν οι άλλοι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και ούτε λέω τους δικούς μας χορηγούς. Δεν είπα σήμερα ούτε για την ηλεκτρονέτ, ούτε για το όλα στα όρθια, ούτε για το Μανολόπουλο τα οπτικά. Τους περνάμε μπάι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Σας ζητώ συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί πάρα πολύ και πρέπει να το λύσω. Με ενοχλεί και με τσαντίζει κιόλας. Δεν είναι μόνο ενόχληση, είναι και τσαντίλα. Είχαμε λοιπόν τον τελικό του Champions League. Κάπου σε κάποιο σαλόνι μπροστά σε μια τηλεόραση, νομίζω πανηγύριζε ο Παναγιώτης Γλύκος, γιατί είδε ότι υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν σε τελικούς τέτοιες μεγάλες γκάφες που μένουν στην ιστορία για πάντα. Θυμάστε πέρυσι τον τελικό, πήγε η καρδιά μας την κούλουρη, ευτυχώς το γυρίσαμε. Αυτό που η μπάλα λες και έχει γράσο, αυτός ο Κάριους, άρε Κάριους. Σας είχα πει οι δύο ομάδες μου σε Ισπανία και Αγγλία είναι, το ξέρετε πάλι οι ακροατές, Λίβερπουλ στην Αγγλία, Ρεάλ στην Ισπανία. Δεν είχα κανένα θέμα, δηλαδή όπως και αν κέρδισαν, και ήθελα λίγο παραπάνω να κερδίσει η Λίβερπουλ, γιατί η Ρεάλ το πήρε τόσες φορές, γιατί το έχει ξαναπάρει. Okay, θέλαμε τη Λίβερπουλ, ρε παιδί μου, έτσι λίγο για να αλλάξει. Λίγο επειδή θα δικαιωνόταν και ο πιο αδύναμος, γιατί η Λίβερπουλ, βλέπετε, ο ένας βάζει αλλαγή τον Λαλάνα. Και ο άλλος, έλα, και έχω το κομμάτι το σχετικό. Λαλάνα ουνάνα. Το λέει και η κοπέλα. Έτσι. Ουνάνα. Λαλάνα ουνάνα. Ο Λαλάνα. Συγγνώμη, Λαλάνα δεν είναι, φίλε, αφρικανική νόσος. Έχει πάει κάποιος για κάποια φιλανθρωπική, τέλος πάντων, εκδήλωση, για κάποιο σκοπό και γυρίζει. Τι έγινε, άσε ρε μα, τι. Ας έπαθε Λαλάνα ο άλλος. Σώπα ρε φίλε. Πανδημία. Άστα να πάνε. Άστα δεν είσαι καραντίνα και τα λοιπά. Με αυστηρή επιτήρηση. Σώπα. Και ξέρεις πως έχουν πεθάνει από Λαλάνα εκεί. Άστα φίλε. Τραγικό. Ένα αυτό, το άλλο είναι Λαλάνα. Έλα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή φίλε, με 4-5 πακιά ουρούδα σε βάλω. Τι παικτάρες ρε Λαλάνα. Και βέβαια αυτό ξέρετε που έχει μάθει μπάλα, έτσι, είναι παιδί της Λαλάνας. Που έμαθε στη Λαλάνα, έμαθα φίλοι, άλλοι στα γηπεδάκια, εμείς είμαστε ελεύθερα, μάλαμε στη Λαλάνα. Στη Λαλάνα και στην Αλάνα. Φέρ το Λαλάνα ρε φίλε. Δεν γίνεται φίλε αυτό, δεν γίνεται. Και ο ένας βάζει το Λαλάνα και ο άλλος βάζει τον Γκάρεθ Μπέιλ. Τον Βάλε. Γι' αυτό επί το όνομά του λέει Βάλε, λέει, μπήκε μέσα, κάνει ένα ψαλίδι, έσκασε ο άλλος. Έσκασε από τη ζήλια του ρε μαλά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε γιατί δεν χαίρεσε τη στιγμή, δηλαδή δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Πως είναι η, συγγνώμη, η πορδή να πούμε στην ευκαιλιότητα. Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί με το που σφύριξε ο διαιτής. Ωραία πέρασε στη Ρεάλ, να δούμε τι θα κάνω, δεν ξέρω τι θα κάνω, μάλλον θα φύγω κουφάλες. Ασχοληθείτε μαζί μου, που ασχοληθείτε με τον Μπέιλ. Επειδή ήμουν ανύπαρκτο στο τελικό. Πάλι ο γαμπιμπίδες, το μπιμπίδες. Σαν τσίρλα σε ευκαιλιότητα, συγγνώμη για το πρωινό, αλλά δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Μονάντε, φάσκαγε! Σου λέει ρε κουφάλα και φοβερή σατανική σύμπτωση στο ίδιο λεπτό και στο ίδιο δευτερόλεπτο. Στο 63 και ένα, δεν κάνω λάθος, τα δυο ψαλίδια. Αλλά ο άλλος το είχε κάνει στον ημιτελικό, εντάξει, Κλάιν. Και ο άλλος βάζει τον γκολ όλων των εποχών σε τελικό Champions League. Δεν υπάρχει το ψαλίδι που κάνει ο Μπέλ. Το ένα πρόσωπο είναι αυτό του τελικού, το άλλο είναι ο Κάριους. Συγγνώμη, Κάριους δεν είναι ποικιλία από ξηροκάρπη. Να σας φέρω κάτι, βεβαίως, φέρε μας λίγο σαν φιστίκ, φέρε μας κανένα σποράκι.
Έχεις, μήπως έχεις τέτοιο, στραγαλάκι και στραγαλάκι, βεβαίως. Φέρε μας και ένα κουπάκι Κάριους. Κάριους. Δεν μπορεί να πιάσει ούτε ψήρες στον τελικό. Δηλαδή ούτε χαμηλά, ούτε ψηλά, ούτε... Ρε γίγαντα, δεν μπορεί να πιάσει, ούτε... λέμε ένα αστείο, δεν το πιάσε παιδιά. Πού να το πιάσεις. Δεν μπορεί να πιάσει ούτε την κοπελιά του στα πράσα. Δεν μπορεί να πιάσει ούτε το λίγοντα στο λαχείο. Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν ρε γίγαντα. Ο Κάριος μοντέλο, πας με το λαμπριάκο στην εστία ρε. Δηλαδή, πού πας με το κράμα Μάιντεν και Λαμπριάκου. Μοντέλο τερματοφύλακας, δεν γίνεται να κάνεις καριέρα. Επιθετικός, μπορεί. Τόσο ωραίο προσωπάκι, τόσο ωραίο μαλλί, φροντισμένο, χτενισμένο, κορμοστασιά. Είδα και ωραία κοπέλα, έχει ο άνθρωπος. Φίλε, μοντέλο επιθετικός υπήρξε. Οι τερματοφύλακες κατ' εξοχήν ήταν άσχημοι. Άμα πιάσεις να δεις ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι τερματοφύλακες στην ιστορία, δεν υπήρξε ένας ωραίος. Τους βάζανε τέρμα, ήταν σαν λεπροί όταν ήταν μικροί. Σιγά μην κάτσει ο ωραίος. Ο ωραίος σιγά μην κάτσει τέρμα. Έπαιζε μπροστά. Σου λέει θα παίξω να πούμε, θα φωνήσω το 9, το δεκάρι, να είμαι μπροστά, να με γουστάρω, να βάζω γκολ, να πανηγυρίζω. Και έτσι σπάνια είχε όμορφους τερματοφύλακες. Εμείς έχουμε έναν. Εγώ λέω με το Little Easter ή με τον Easter Lucky, με Πασχαλάκι, μπορεί και να το έπαιρνε Liverpool. Μπορεί και να το έπαιρνε. Αλλά πού πας. Δηλαδή, πού πας με αυτόν. Είναι Γερμανός, λέει και ήθελε να παίξει, λέει και στο Μουντιάλ. Να παίξει τι φίλε, με τα νεύρα του κόσμου. Αλφαβήτα, είναι ο επιθετικός μπροστά και πάει να τη δώσει σιρτά στον αντίπαλο. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα στοιχειώδη. Από τα στοιχειώδη. Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί. Πού πας χαμηλά, κάνε λίγο με τα πόδια, έτσι ψάξου λίγο που θα πατήσεις. Και τη δίνεις και βέβαια οι άλλοι. Η γάτα από τη Γαλλία, ο Μπενζεμά, το τι έχει ακούσει, το έχουν πει, τον έχουν περάσει πριονοκορδέλα, δηλαδή τους δώσαν τον τελικό. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακούσει τα σχολιανά τους, έχουν περάσει γενναίες 14. Ο Μπέιλ και ο Μπενζεμά, τα δύο μπου. Και τη δίνει σιρτά. Μα τι κάνεις ρε φίλε. Τι κάνεις. Μπαίνεις δηλαδή κρατώντας δύο πιτόγυρα σε παγκόσμιο συνέδριο θιβετιανών χορτοφάγων μοναχών. Και από πίσω έρχεται και το... και η καντίνα με τα βρώμικα. Τι περιμένεις δηλαδή. Τι γίνεται ρε, τι γίνεται. Και βέβαια η φάση που καθορίζει τα πάντα είναι η φάση ενός τύπου που εμένα δεν μου αρέσει που αυτός είναι αρχηγός στην Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν γουστάρω τύπου Ράμος. Και διαφωνώ με το ότι κάνει ό,τι πρέπει κάποιος. Όχι, δηλαδή είναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα είναι για άλλα. Όχι για την μπαλίτσα. Εγώ δεν λέω ότι ήθελε να του βγάλει την κλίδα του Σαλάχ. Αλλά λίγο παραπάνω το χεράκι το κράτησε. Δηλαδή αν πνιγόταν ας πούμε εκεί, δεν θα τον κρατούσε για να σωθεί. Το κράτησε λίγο παραπάνω. Όχι ότι πήγε να του βγάλει το κέρι. Αλλά λέει ας του σπάσουμε λίγο τον τζαμπουκάρε παιδί μου. Εξάλλου είναι ο Ράμος. Δηλαδή δεν είναι μια αγνή αθώα άχραντη παρθένα ποδοσφαιρική που δεν ξέρει τίποτα, που τη λένε για μαρκαρίσματα και κοκκινίζει, σκύβει το κεφάλι. Έχει κάνει διάφορο το παλικαράκι αυτό. Και έρχεται λοιπόν και χάνει τον κορυφαίο παίχτη η Λίβερπουλ και μετά αλλάζουν όλα. Αδερφέ, έχουμε θέματα με το σήμα. Έχουμε και θέματα με το σήμα. Τέλεια! Τέλεια! Τέλεια. Είναι ποτπουρί, φίλε. Επειδή όταν κάτι να πάει καλά, φίλε. Εντάξει, δεν το συζητώ. Όλα τέλεια, όλα μια χαρά. Δεν πειράζει. Εμείς κάνουμε και για τα παιδιά που ακούνε από το ίντερνετ. Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Έτσι κι αλλιώς που τα λέω, εγώ τα ακούω. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, πάμε, πάμε κατευθείαν γραμμές, 2310-287-888, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και όπως μου γράφετε και στα χιόνια, χιόνια ακούμε λέει μαζί σου, ζούμου σου, τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν έχω, σήμερα έχουν πάει όλα στραβά. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς για ό,τι θέλετε. Από ό,τι φαίνεται τελειώνει, έκλεισε του Χατσερίδη, έβαλε και ανάρτηση ο μικρός Αβίδης το νούμερό του.
Μια μεταγραφή, ένα όνομα μεγάλο με τεράστια παρουσία. Πραγματικά απορώ με κάποιους που το βγάζουν άχρηστο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 249 συμμετοχές. Με τη Δυναμό Κιέβου. Όχι με την Αγουλινίτσα. Και 51 μάτς με την Εθνική Ουκρανίας. Δεν γίνεται ρε παιδιά να είναι τσουρουκάς αυτός. Οκ. Okay. Και εγώ γουστάρω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, αλλά δεν γίνεται να έρθει κάποιος με το Ζόρι και με το Στανιό. Μπορεί να έρθει σε 2-3 χρόνια. Αλλά να απαξιώσουμε το Χατζερί, την ίδια ώρα οι άλλοι κάτω παίρνουν τους τίποτες και τους αποθεώνουν. Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ το Χατζερί, θα γράφανε κατεβατά. Τώρα εμείς πάμε να απαξιώσουμε. Όπως είδατε, του Σουρνά δεν έγινε η μεταγραφή. Απλά βρήκαν ευκαιρία κάποιοι να βγάλουν χολή. Άλλο ασκοκριτική και έχω επιφύλαξη και εμείς το κάναμε και είναι φυσιολογικό. Κι άλλο να βγάζω χολή. Περίμενα στην γωνία για να βγάλω χολή. Ξεμπουκώσανε κάποιοι, ίσως είχε και το σκοπό του να πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Το θέμα να κλείσει κι ο άλλος, ο Σουηδός που είναι το μεγάλο στοίχημα εκεί στη θέση 6 με 8. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Θα τα πούμε. Πάμε. Μια σακούλα κρέατα κληρώνουμε. Μου δίνετε το νούμερό σας. Θα το κάνουμε μόνο μέσα από τα σταθερά σήμερα, αφού είναι για κρεατάκι. Από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κώστας από Επτάλοφο. Γεια σου, Επτάλοφο. Λοιπόν, θέλω να με δώσει να βάλω ένα ψευδόνυμο Ζαφυρίου, θα με φωνάζει. Όχι ρε φίλε, πόσο ήθος έχεις. Καταρχήν από μόνο του το όνομα είναι πολύτιμο. Αφού έχει το Ζαφύρι μέσα, έτσι. Ο Ζαφύρι δεν έχει βάλει ποτέ κολέτζ, δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω πως όχι. Αλλά ήταν ένας άγνος φιλότιμος εργάτης. Έτσι. Με το στυλ αυτό που είχε τέλος πάντων, την κάλτσα τη λίγο κατεβασμένη. Okay. Οκ. Έχεις πολύ ήθος που διαλέγεις, ας πούμε, κάποιον. Έτσι, πολύ διαφημισμένο. Αυτά είναι τα ωραία, φίλε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για πες λοιπόν, Ζαφυρίου. Για το τελικό του Champions League. Ναι. Όλη η διαφορά ήταν όταν τραυματίστηκε ο Σαλάχ. Ότι μετά ο Μαρτσέλο από εκεί έκανε 30 κούρσες γιατί δεν φοβόταν τίποτα. Στο. Γιατί δεν είχε να μαρκάρει κάποιον, κατάλαβες. Και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Όπως το λες. Μα να σου πω κάτι. Δεν είναι το ίδιο αν τραυματιζόταν ο Κριστιάνο από την πλευρά της Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ έχει άλλους 4-5 πρωτοκλασσάτους. Ναι, έτσι. Εκεί και αυτός ο παίχτης. Ήταν 9 μήνες τραυματίας. Δεν μπορούσε να παίξει καλά. Γιατί αν δεν ήταν, φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα, σε παρακαλώ. Δεν είναι έγκυο. Στην Άγκη με τον Κάιπρις τι γίνεται. Τι να γίνει. Και αυτός απειλές, τι γίνεται ρε παιδιά εκεί. Πολύ, πολύ απειλητική ομάδα φτιάχνει η ΑΕΚ. Επίσης στη Λασπάλμας που πήγε στη Β' Εθνική, ο πρωτομάστορας, ο αρχιτέκτος, τι έγινε ρε παιδιά, ο πρωταθλητής, ο μαέστρος. Θα βγαίνει να λέει λυπάμαι γιατί οι αντίπαλοι της Λασπάλμας παίζουν για να πάρουν βαθμούς και για να κερδίσουν. Περιμένω να δούμε ανυπομονησία. Είδατε. Πώς γκρεμίζεται ο χάρτινος αντίπαλος, αδερφέ. Το ψέμα έχει κοντά πόδια, είδες. Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα πάει πια πολύ καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο και δεν φοβόμαστε τίποτα. Έγινε, αδερφέ. Να σε βάλω. Κώστας 413. Έγινε, Κωστάκη. Έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Απολογούμε για το σήμα. Δεν είναι δική μας ευθύνη του σταθμού. Έχουμε θέματα στο Χορτιάτη. Τι να πω. Έλα, Γιώργο μου, έλα. Μην σε αναχωρήσεις. Μια και είμαστε η μέρα μου, θα συνονούμαστε με τα τύμπανα να πούμε. Αχ, ρε το γλύκο, ρε το γλύκο. Ναι, από στόμα το γλύκο. Πραγματικά. Ρε το γλύκο. Ειδικά το τρίτο γκολ. Δε ακλίκεν. Το τρίτο γκολ που έφεγε. Το τρίτο το έχει δουλέψει στην προπόνηση. Είδε τον τελικό πέρσι και λέει θα κάνω πατητούρα. Αυτή τη λαβή. Αντιγραφή, ρε. Τι είμαστε. Το έχω να πούμε περιτώματα στα γάντια και η μπάλα γλιστρά. Είναι μόνο από τους αρχαίους. Τραγωδίες και τα λοιπά, μέχρι και τον γκολ του Γλύκου έχει θα γίνει σύγχρονο. Με Πασχαλάκι, εγώ λέω ότι μπορεί και να το περνά. Σαν Λίβερπουλ. Καλά να είσαι. Πώς να μην τον θέλει η Sporting Λισαβόνας. Πώς να μην τον θέλουν ομάδες, δεν πειράζει. Ξεφυλίζονται σε την. Το Σαββάτο την εφημερίδα του. Το Φόρτσα. Ναι, τη Φόρτσα, ναι. Πολύ ωραίο περιοδικό για το αυτοκίνητο παρεμπιπτόντος. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν εκεί να λέμε και την καλή κουβέντα. Πήγα σε μία στήλη, σε μία σειρά και στεναχωρέθηκα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Για έναν παλιό ποδοσφαιριστή που είχαμε τον. Που τον είχαμε πάρει από τον Πανσεραϊκό, τον Νίκο τον Αραμπατζίδη. Αραμπατζή, τον Αραμπατζή. Αραμπατζή, ναι. Ναι, Αραμπατζή, ναι. Κατήδησε λίγο σε αυτή. Θέλουν αυτοί οι μετανάστες στη Γερμανία, οδηγός κτλ.
Ω, σοβαρά. Την έπειρα την εφημερίδα, αλλά δεν πρόλαβα να τη διαβάσω. Φίλε, τόσα πολλά τα θέματα που τη διαβάζω σε 2-3 μέρες. Στερνή μου γνώση να σου είχα πάντα πώς αυτά τα παιδιά, ξεκινώντας με τόσα και τα λοιπά, πώς καταστρέφονται. Ναι. Πώς καταστρέφονται. Και άλλες εποχές, πιο φτωχές για τον ΠΑΟΚ, μην το ξεχνάς αυτό. Δεν υπήρχε, φίλε, Ιβάν. Δεν έπαιρνε και 100... Δεν, ακριβώς, δεν ήταν και από τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ναι, αλλά τον έπαιρνε και, και τα τελευταία. Ναι. Για εκείνη την εποχή όταν μπήκε στο ΠΑΟΚ έπαιρνε ένα καλό μεροκάμπο, ναι, ένα καλό μηνιάτικο. Τι να πω, τι να πω. Είπαμε, για να μην λένε ορισμένοι ότι ξέρεις και τα λοιπά, και κάτι άλλο μην το ξεχάσω, παλικάρια, Τετάρτη, αύριο, 10 η ώρα. Παρεπιπτόντως, αύριο δεν έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε απεργία, το όπως ξέρω. Όλη η Ελλάδα. Ναι. Τετάρτη, αύριο, ώρα 10, στην ΕΡΤ θα δείξει την κατάκτηση πρωταθλήματος στο δεύτερο που πήραμε. Ναι, ναι, το 84-85. Δεν χάνεται αυτό. Γιατί... Ναι, δεν χάνεται, δεν χάνεται. Με φοβερό αρχιακό... Ναι, ναι, απλώς θα λέω τα παλικάρια που ακούνε για να... Να το βάλουμε και στον τοίχο αύριο. Έγινε, Γιωργάρα μου, σε βάζω και στην κλήρωση. Ναι, ναι, 4-16. Ναι. 249 συμμετοχές, να μην κάνει 250. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πρόσεξε, άλλο ματάκι χορταράκι για αυτόν. Αλλά να απαξιώσουμε να πέ... Έρχεται ο έτσι ο άμπαλος, ποιος άμπαλος ρε. 300 συμμετοχές, ρε στη Δυναμό Κιέβου, έχει παίξει Champions League ο άνθρωπος. Στην Εθνική Ουκρανία έχει 60 συμμετοχές. Πάλι, πάλι οι γνωστοί τύποι, φίλε. Οι γνωστοί τύποι, οι ίδιοι. Ο Μαραντόνα να ερχόταν, να πάρει τα γκρινιά σε μένα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Έγινε. Δεν πειράζει, ξύδι. Προχωράμε. Καλημέρα σας. Ναι! Ένα, περιμένουμε τώρα να δω. Έλα! Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλό στο παιδί! Τι κάνεις, παλικάρι μου. Δώσε το. Τα στραβά μάτια, φίλε. Και διεθνή καριέρα, αυτό κάνω. Για πες. Κυριάκος είμαι, τη Μιχαλιώνα, τι κάνεις. Καλά, αδερφούλη, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Εγώ λοιπόν ήταν τελικό σε πήρα και την Τριάλα. Εντάξει, αυτό ήταν το γεγονός από τον Κυριακό. Ναι, βαρέθηκα να βλέπω την ίδια εικόνα εδώ και 3 χρόνια να το σηκώνει η ίδια ομάδα. Το μόνο που αλλάζει είναι η εμφανίση και ο αντίπαλος. Τεράστιο Ζινεντίν Ζιντάν, φίλε, το να καταφέρει όλους αυτούς να τους έχει με το κεφάλι κάτω και να δουλεύουν. Είδες με το που έγινε το. Με το που πήραν το κύπελο, αμέσως βγήκε ο Μπέιλ, ο ένας, ο Ρονάλντο, άλλος. Δηλαδή φαντάσου πόσους κρατούσε με νύχια και με δόντια. Ναι, 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 κοίταξε καταρχήν τώρα ο άλλος τώρα τη ζήλια που είχε εκείνη ώρα που έβαλε το ψαλίδι ο Μπέλης, λέει όχι ρε, ξέρω εγώ, έβαλες καλύτερο από μένα. Σαν το κακομαθημένο παιδί ναι, 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 που έχει γεννηθεί δεύτερο παιδάκι ναι, και θέλει να ασχολούνται όλοι μαζί του, όλοι. Δηλαδή... Έχει το εξής, μια δικαιολογία μόνο, του είχαν τάξει πέρσι αύξηση αποδοχών, δηλαδή να πάει από τα 21 εκατομμύρια το χρόνο στα 30, γιατί τόσα παίρνουν σου λέει ναι, ο Νεϊμάρ και ο Μέση. Και ναι, ναι, δεν μου τα έδωσες. Και άμα, επειδή δεν μου τα έδωσες, θα σε χορέψω, θα σε γλεντήσω. Την ώρα του πανηγυριού θα δείτε, θα ασχοληθείτε πάλι μαζί μου. Και τα κατάφερε. Δεν μπορεί αυτά ρε, 20 τα λεφτά να τα πάρει τώρα. Γιατί είναι και μια ηλικία 33 χρονών. Δεν μπορεί να τον δώσεις τα λεφτά αυτά που παίρνει ο Μέση και ο Νεϊμάρ. Για τον λόγο ότι οι άλλοι είναι λίγο πιο μικρή σε ηλικία. Εντάξει, δεν μπορεί 33 χρονών να δώσεις τόσα λεφτά. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και να πουληθεί και να τον πάρει άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να δαπανίσει 120 εκατομμύρια που ζητάει η Real Steam, α πούμε κάποια. Την αμοιβή του, κατάλαβες. Μην τάξεις, φίλε, αφού τούταξε και αφού ξέρεις ότι είναι παιδί περίεργο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει παπάδες στη Ρεάλ. Έχει κάνει παπάδες, αλλά τέσσερα Champions League. Αν και προχθές ήταν φαντομάς, άφαντος. Ναι. Ο χειρότερος ναι, παίκτης Ρεάλ. Έτσι. Κώστα, βάλαμε στην κλήρωση. Ναι, πες μου πάλι. 5-3-6. Έγινε, αδερφέ. Σε χαιρετώ. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας, 2310-287-888, προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα με το σήμα σε κάποιες περιοχές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Όντως το σήμα είναι πάρα πολύ χάλια, είμαι εδώ στην Καλαμαριά και δεν μπορώ να σας ακούσω καλά. Βάλε μάσκα, βάλε πέδιλα του σκι και κατέβα, κάνει ωραίο σλάλομ. Μια χαρά. Ναι, ναι. Χιονάκι, χιονιαστό, καμπαναριό. Για πες, λοιπόν. Με συγκίνησες πολύ που αναφέρθηκες με τόση συγκίνηση στην άλωση της βασιλεύουσας. Δεν υπάρχει έχω περίπτωση. Να πω ότι πρέπει οι παλιά ακροατές, συγγνώμη που σε διακόπτω, το ξέρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία η Μπαλίτσα, ωραίος ο ΠΑΟΚ. Φυσικά και αυτή είναι και τη συνυφασμένη η ομάδα μας με αυτό. Ωραία όλα αυτά τα τραγούδια, ναι, το Φαβαλές. Θα... δύο λεπτάκια, τρία λεπτάκια πρέπει να γυρίζουμε το βλέμμα μας. Έτσι και εγώ πάνω να πω πάνω σε αυτό ότι πρέπει να θυμόμαστε. Με ό,τι και περιέχει αυτή η έννοια του να θυμόμαστε, να το περνάμε και στα παιδιά μας, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Έτσι, έτσι. Και μην ψάχνετε τίποτα πίσω από αυτό, ούτε ακραίες ιδεολογίες, ούτε κόμματα, τίποτα, τίποτα. Αγάπη στην πατρίδα,
Έτσι, και ένα βλέμμα πίσω στο παρελθόν για το τι έχει γίνει στην ιστορία μας. Αυτό δεν μπορεί να το καπηλευτεί κανένα ακόμα, καμία παράταξη, κανένας. Ακριβώς. Νάντια, βάλε με και εμένα στην κλήρωση, 5-18 και σε φιλό. Γεια σου Νάντια, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Α, ξέχασα. Μιγγέλ Κάστρο. Μιγγέλ Κάστρο, μισό δευτερόλεπτο αδερφέ μου. Εκτός από τα κρέατα ενός μήνα και το φιλοξένια, το τρίμερο, δίνουμε και 2 κιλά παγωτό από το ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Σε 2 από εσάς, έτσι. Έλα Μιγγέλ, σ' ακούω. Έλα, μωρή μου, καλημέρα. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν το σκηνικό μεταξύ Σερνά και Κατσερίδη και των δύο, σε κάποιο ραδιόφωνο της πόλης αθλητικό, τυχαία πως έκανα ζάπινγκ στο αυτοκίνητο, το άκουσα, βγήκανε οπαδοί του δεύτερου της Β' Εθνικής και λέει ο ένας, πού λέει με αυτό να πείσω τον Κατσερίδη, θα κάνει ο Πασάς, λέει, πανηγύρι. Ο Πρασάς, ο Πασάς, άμα είναι το παιχνίδι βραδινό μεταξύ Άρη πάω Κάρι και αργήσει να πάει στο σπίτι, θα το δίνει μαμά το Πασά. Ποιος Πασάς ρε και ποιος Χουσέιν, θα μας τρελάνετε τελείως. Πέφτει σε παγίδα. Δεν είναι δυνατόν ρε τίποτα. Πέρα είμαι από το που κάθεσαι να συζητήσεις. Ήδη έχει κερδίσει αυτό που θέλει. Ήδη έχει πετύχει το σκοπό του, ότι κάθεσαι και ασχολήθηκες και τσαντίζεσαι γι' αυτά, ήδη έχει πετύχει. Ο συγκεκριμένος έχει πετύχει το σκοπό του. Όχι, ρε φίλε, εγώ το διακομωδώ για όλο το σε παραμείνει ασχολείσαι, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να ελπίσουμε, όπως είπες και εσύ, Ματάκι Χωταράκι, αλλά είναι ένας μεγάλος παίκτης. Δεν είναι κανένα παιχτρονή, παιχτούρα. Παρεπιπτόντως, επειδή, συγγνώμη, σε διακόπτω, πάλι θα του βάλουν 3-4 χρόνια, θα πούνε ο 34χρονος, ο 33χρονος, πάλι θα το δει, όπως έγινε και άλλες φορές, έτσι. Λοιπόν, είναι 31 ο παίκτης. Μια χαρά. 31. Μια χαρά, θα μια τον χαρά. Δούμε λοιπόν στο σε χορτάρι. Πόσο θα, θα προσαρμοστεί, πώς θα δέσει με το Βαρέλα, τι θα προσφέρει. Ματάκι χορταράκι. Αλλά να απαξιώνουμε ακόμα, φίλε, το συγκεκριμένο παίχτη, δηλαδή δεν υπάρχει, παιδιά. Σε παρακαλώ. Και κάτι ακόμα, Κώστα, εσείς που είστε με τα ρεπορτάζ και έχετε τον τρόπο να μαθαίνετε. Ακούγεται τους δανεικούς, ο ένας θα πάει εκεί, ο άλλος. Για ποιο λόγο κανείς δεν μιλάει του Χατζησάη, ρε παιδιά. Έχουμε ένα παιχταρά. Τι γίνεται με αυτό το παιδί, ας πούμε. Γιατί είναι για να μην γυρίσει, φίλε, γι' αυτό. Ο λόγος είναι ότι πιθανόν, θεωρούν ότι μπορούν να βρουν καλύτερο. Μάλιστα. Δηλαδή οι εκλέσεις που τον θέλουν είναι οι μαχάκες. Να σου πω. Εμείς είμαστε έξυπνοι. Αν ρωτάς εμένα, εγώ για μένα μπορώ να σου πω, εγώ θα τον έφερνα, φίλε. Και αν όχι για βασικό, για εναλλακτική λύση. Δηλαδή, γιατί όχι. Απλά σαν απορία το εκφράζω. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Στον Ατρόμητο δεν καταλαβαίνω γιατί. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα αρχίζουν και βγαίνουν το γιατί έφυγε ο Μανώλης, έφυγε ο Λάζαρος, να φύγει ο Πέτρος, να φύγει ο Γιάννης, να φύγει ο Βαγγέλης. Όλοι θα φύγουν σε λίγο από εκεί. Είδες τι ωραία. Είδες, φίλε, πώς καταραίει ο χάρτινος πύργος στην πρώτη βροχή. Ρε φίλε. Δεν πειράζει. Είναι άλλο να είσαι αετός και άλλο χαρταετός. Τώρα μην λέμε, δεν είναι ιστακιομία. Ακριβώς. Έτσι. Όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Της Θείας Δίκης. Η πιο γαμάτη θεία, φίλε. Να θυμάσαι πάντα. Την καλημέρα. Φιλιά, γεια σου Μιγγέλ. Γεια σου Μιγγέλ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γατάκια, ξανά. Ωχ, ξανάργεστε, ρε. Δεν γίνονται αυτά. Έρχεται ο Δόνης, ρε. Έρχεται ο Δόνης, ρε. Ξανά, ρε. Έστω και σε προπονητή άλλη ομάδα πάλι θα πατήσει χορταράκι Τούμπας, ρε. Δεν μπορώ και να το δώσετε από αυτό. Εσύ με Δόνη και τα κορίτσια με κορδόνη. Λέω επειδή είναι καλοκαίρι και παραλίες για να κάνουμε ένα δίστικο. Ναι. Το δίβα γράψτε όπως θέλεις. Με γιώτα, με ύψιλον. Είσαι σεξτιστής και παρακάμπτω και παραβλέπω. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα το πάρω σαν παράσημο και θα προχωρήσουμε. Θα μπορούσα να σε πω και μαρξιστή και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά μην το χοντρίνουμε πρωινιά. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου λες ρε φίλε. Εκείνη η ομάδα με τα κόκκινα που έπαιζε προχθές ένα παιχνίδι το Σάββατο που έδειχνε σε ένα φιλικό. Ποια ήτανε? Η Union Zollingen. Α, ναι. Από το Μανχάταν πιο δίπλα πρέπει να παίζει. Τι να πω. Πού πας φίλε με το Λαμπριάκο στην Εστία? Πού πας? Εκείνο το γκολ που έβαλε η ομάδα σου, σου θυμίζει τίποτα? Κάτι μου θύμισε. Κάτι. Εμένα κάτι μου θύμισε. Κοίταξα... και πήγα να το σπάσω το γυαλί εκείνη την ώρα. Αλλά λέω, κοίταξα δεν λίγο τον ποντίκι στη γραμμή, κοίταξα λίγο τον ποντίκι, μήπως το ακυρώσει, αλλά το μέτρησε κανονικά όμως, είδες. Δεν μου λες, μήπως σου θύμισε τίποτα και η αντίδραση της Βασίλισσας που λένε, και είναι μια ξεβράκοντα εκεί πέρα, μια αγκόμενα εκεί πέρα που είναι ρεάλ, πώς τη λένε εκεί πέρα, ένα πράγμα.
Μήπως ο θύμισε τίποτα και η αντίδραση των παιχτών εκείνης της ομάδας. Βγήκαν να ξαναπαίξουν όμως. Βγήκαν όμως. Δεν έφυγαν ποτέ έτσι. Δεν τραυματίστηκε κανένας. Τραυματίστηκε αλλά έπαιξαν. Α, έπαιξαν με την. Δεν τρομοκρατήθηκε κανένας. Ναι, ναι. Με 8 απώλειες και 8 τρομοκρατημένοι, ας πούμε. Ναι. Τι να πεις, γελάει όλη η κοινωνία. Μια χαρά είμαστε. Προχωράμε, αδερφέ. Προχωράμε. Μια χαρά είμαστε. Γεια σου να φύγει ο Δόνης. Την καλημέρα μου, θέλω ό,τι κερδίσω να τα στείλω στον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μας που ακόμη βρίσκεται στη ΜΕΘ και όλοι τον έχετε ξεχάσει. Ναι. Καλημέρα, Όσκαρ. Και να του ευχηθώ καλή ανάρρωση. Βγαίνει σήμερα, βγαίνει σήμερα. Πάλεψε με το χάρο και βγήκε δυνατός, φίλε. Η ιστορία και με το χάρο και με τη χάρα πάλεψε, με διάφορο κόσμο έχει πάλεψε. Το σώζοντα παλέστρο χάρο. Αλλά είναι δυνατό παιδί, δυνατός χαρακτήρας και θα τα βγάλει πέρα. Και θα περάσει ωραία στην Κύπρο που θα πάει να κάνει τον προπονητή. Ναι, αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί με τα κυπρέα γαϊδούρια στα κατεχόμενα. Παρεπιπτόντως, μια και είπαμε για Κύπρο, Δόνη, ο Άρντα ούτε στην Ομόνια ούτε στο Σύνταγμα. Ούτε στο Φιλοπάπου. Λέω, επειδή διάβασα κάπου το θέλει η Ομόνια. Ας το θέλει και το Σύνταγμα. Έχουμε και εμείς πλατεία εδώ. Δεν κατάλαβα γιατί να πάει στην Ομόνια. Πιο ωραία είναι στο τέλος. Γατάκια. Έχει και πλατεία του Κλαθμόνος. Βεβαίως. Παθαίνει κράμπα η γλώσσα. Γεια σου, Δόνη! Φιλιά! Άντε, πάμε, καλημέρα σας. Σε εσάς. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την, τι γίνεται, εδώ κάνω. Μια χαρά. Ζουμουσάδα. Πήρα και εγώ να πω την καλημέρα μου. Μπράβο. Μας έλειψες εχθές. Και ήταν πολύ μεγάλη μέρα η χθεσινή. Και σήμερα επίσης για αυτό που έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια για την άρρωση του Κωνσταντινουπόλεως. Πιστεύουμε και ελπίζουμε όπως λένε και οι παλιοί ότι κάποια στιγμή πάλι δικά μας θα είναι. Θα ήταν πολύ ωραία αυτή η ιδέα να την έχουμε στο κεφάλι μας και να την πιστεύουμε. Σημασία έχει να μην έχουμε απώλεια μνήμης, διότι έτσι. Λαός που ξεχνάει αυτό. Ας θυμόμαστε, ας εξηγούμε λίγο στα παιδιά μας τι είναι αυτό το ΚΑΠΑ στο όνομα της ομάδας και όχι μόνο τι είναι αυτή η Αγία Σοφιά εκεί, τι συνέβη εκεί, τι είναι όλο αυτό, τι είναι αυτή η ημερομηνία. Από εκεί βγήκε η αποφράς ημέρα, η αποφράδα μέρα πρωτοακούστηκε για αυτήν, για την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 που υπόλυσε άλλο. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Πες μου όνομα να σε βάλω και στην κλήρωση. Ναι, Ρία 395. Ρία 395. Ναι. Έγινε Ρία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς γίνεται όλες οι ακροάτες και έχουν αυτές τις φωνές. Δεν σου έχει κάνει εντύπωση, αυτό μου γράφουν κιόλας. Λες και έχουν περάσει από κάποια σχολή που έχουν όλες ζεστή φωνή, ας πούμε, ερωτική, θα την πω, ερωτική να την πω. Με μια, δεν βγήκε καμία, να πούμε, με φωνή καρακάξας, ας πούμε. Δεν βγήκε καμία, βάλε με στην κλήρωση! Εδώ μέσα γίνονται Σόδωμα και Γόμορα. Καμία, όλες έχουν ένα ωραίο ύφος αυτά, μια ωραία άποψη για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο ρε παιδιά, καμαρώνουμε. Καλημέρα σας! Καμαρώνουμε για τις ακροάτριες μας και για αυτή που είναι πάνω, η Χλάτς Χλούτς που μας βλέπει και μας ακούει και για όλες οι υπόλοιπες εδώ, έτσι, δεν χρειάζεται να λέω ονόμα τώρα, πάλι θα ξεχάσω και μετά θα έχω τύψεις. Ναι, γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Στέλιος! Γεια σου ρε Στέλιο! Στέλιος και πας Ελλάδος, Παοκάρα, αγώρι. Αγαπώ! Έτσι, έτσι. Δεν έχει σήμερα, σήμα δεν έχει. Δεν έχει σήμα, το ξέρω, τι να κάνουμε. Δεν έχει σήμα και... Άλλος μιλάει. Εσύ μιλάς. Απλά χαμήλω στο ραδιόφωνο για να μην μπερδεύεσαι. Ναι. Έλα. Με μένα μιλάς, για με τον. Με σένα, εσύ δεν είσαι ο Στέλιος. Δεν έχει σήμα. Είσαι το νοτική μου ένωση. Έχω έλκο στο μάχο. Και σήμερα δεν μπορώ να σε ακούσω και με πιάσκε το τσομάκι. Όχι, αγαπημένε μου, όχι, φίλε μου. Στέλιος FM 103. Στέλιος και Τάνια. Γεια σου, Στελάρα μου! Βγήκαμε πολλές φορές, έχω πάρει πολλά δώρα από σένα. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Δεν ήρθα να τα πάρω. Όποιο σταθμό πηγαίνεις, ακολουθώ άλλο σταθμό, πηγαίνω σε άλλο σταθμό. Αν δεν σε ακούσω το πρωί, δεν μπορώ να ησυχάσω. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεσαι. Τι να κάνουμε, έχουμε θέμα σήμερα. Να σε πάρω και δεν ακούγεσαι καθόλου. Ναι. Τώρα χάθηκες. Χαλκιδόνα είναι. Χαλκιδόνα, μάλιστα. Έχουμε θέμα με την κεραία, δεν είναι, είναι θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κάνε κάτι, κοστίζει. Χιονάκια. Δηλαδή το στομάχι. Όχι το στομάχι, όχι το έλκος, όχι. Όχι, θα τον νικήσουμε. Σε μιλάω σοβαρά.
Φιλιά, φιλιά, να είστε έτσι αγαπημένοι πάντα. Παπαδημητρίου, την ξέρει. Συναντηθήκαμε. Μπράβο. Να είστε γεροί. Να είστε γεροί, σας αγαπώ. Φιλιά. Εμείς θα αγαπάμε, Κωστή, τι να σου πω. Προχωράμε. Να προσέχεις το στομάχι σου. Μπορεί να μην παίρνω συχνά, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς ότι είσαι. Κάθε πρωί λέω την Τάνια, βάλτο, δεν γίνεται να μην ακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός και να προσέχεις την υγεία σου. Να είστε αγαπημένοι. Φιλιά. Αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Και εμείς, και εμείς. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Φιλιά πάμε πολλά, παρακάτω. Πολλά. Να είστε καλά. Καθάρισε τώρα, μου λένε το σήμα. Όλα εντάξει, παιδιά, το λύσαμε. Πήγαμε εκεί πέρα με τα χιονιστικά να πούμε, με τα φτιάρια και το βγάλαμε το χιόνι. Καλημέρα σας! Ναι! Καλώς το παιδί! Good the boy! Έλα ρε ξενοφόν! Να ρε που δεν έχουμε φωνές ξένες, ορίστε. Πρώτον. Ναι. Συγχαρητήρια για τον πρόλογο. Αλίμονο. Δεύτερον. Παρακαλώ. Έχουμε καμιά κλπ. Μεταγραφική. Ναι. Ο Χατσερίδη από ό,τι φαίνεται είναι μία ανάσα. Ή Χατσερίδης. Έκανε και ανάρτηση ο μικρός, ο Σαβίδης, που ξέρει πιο καλά από τον καθένα. Και φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο η περίπτωση του Βέρνμπλουμ. Αυτός είναι, παιδιά, που θα είναι καθοριστικός για το παιχνίδι της ομάδας. Το οκτάρι που θέλει ο Λουτσέσκου για τον άξονα. Θα είναι κομβικός. Πολύ ωραία, σημαντική μεταγραφή. Αλλά και ο Χατσερίδης, αν δέσει εκεί πίσω με τον Βαρέλα, δεν περνάει ούτε σκέψη, ούτε κουνούπι. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε να φύγεις εσύ να πάρουμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή. Καλά, αυτά παιδιά εννοείται. Μείνω, επίσης να πω και κάτι, δεν περιμένετε μόνο να φύγω άδεια 28 Ιουλίου, γιατί μπορεί και στις αργίες ενδιάμεσα ή στις απεργίες και στα σουκού να κλείνουν οι παίχτες. Δεν τα ξέρετε, δηλαδή το έχουμε δουλέψει το πράγμα. Να είστε βέβαιοι, μη μασάτε τίποτα. Φιλιά, γεια σου αδερφούλη. Βάλε με στην κλήρωση. Πες μου λίγο πάλι, ξενοφών το νούμερο. 333. Έγινε, γεια σου ξενοφώντα. Φιλιά, ζούμου σου αδερφέ, πάντα, πάντα, πάντα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα θα πω. Γεια σου Ντινάκη. Κύριε Κλίν, εγώ μιλάω. Μη με κλείσεις, πρόσεξε καλά. Σας παρακαλώ αλίμονο, γιατί να σας κλείσω. Μα... Πάμε ο επόμενος. Τι ωραία, ο Χάρη δεν θα μείνει αθάνατος. Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή φεύγει το σώμα, υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσουμε να παίζουμε ταχυτικά. Όχι, Χάρη, όχι, δηλαδή Κωστή. Να τον ξεχάσουμε. Και να σου πω και κάτι, είμαι πολύ χαρούμενη εγώ για ένα ακόμα λόγο, διότι έχω μια πολύ ωραία συλλογή από βινήλιο και τυχαίνει να έχω και δικούς του δίσκους. Μπράβο. Και είμαι όλοι πάρα μας, πολύ χαρούμενη. Και κασέτες, ναι, και δίσκους και όλα, δεν υπάρχει, ναι, κάποιος. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει. Τι κάνουμε? Δάσκαλος. Εδώ. Θέλω να ακούσω αυτό που βάζουμε τα Χριστούγεννα, τον Άι Βασίλη. Το last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Όχι ρε, τον Άγιο Βασίλη θέλω να βάλεις. Τον Άγιο Βασίλη. Α, που το... είναι... ναι, ναι, το φίλο μας. Άγιο Βασίλη μην έζρα, ο Άγιο Δημήτρο, δεν θέλουμε ρε. Έλα, έλα. Τι να πω. Λοιπόν, πήρε να πω μια καλημέρα. Δεν μου λες πώς το είπες το παλικάρι, δεν είναι ο Ντάισεμπλουμ, δεν πιστεύω αυτό στο... Όχι, είσαι. Γιατί... Α, κοίταξε. Μπράβο. Δεν είναι ώρα τα Σεμπλουμ, αλλά μπίμπιδες. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε Φλόρι. Έτσι, μην ξεχνάς η πατάτα Μπλουμ. Είναι, ναι, εδώ, δεν είναι, δικιά μας, ναι, δεν είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ένα τρελό αγόρι αυτό, έτσι. Τελείως. Αυτός, ναι, είναι, παιδιά, έρχεται, είναι μαχητής. Είναι αυτό που θέλουμε. Είναι προσωπικότητα τεράστια. Ευτυχώς η Βενμπλούμενα του έχει ζαλίσει το παχύ έντερο. Πάμε, κρυώνουν τα παιδιά μας, τα πόδια μας, αυτά εδώ με τσουλίκους. Πάμε σε ένα ζεστό μέρος, αυτά να είμαστε βασιλιάδες. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Με το καλό όλα. Καλή χρονιά. Δυνάκι μου. Καλή χρονιά. Έτσι. Καλά Χριστούγεννα και προχωράμε. Τα πάντα. Να σου τύχει το φλουρί. Και ζούμε σου. Γεια σου Δυνάκι μου. Γεια. Καλημέρα. Γεια σε όλους. Μαέστρο. Διαλυματούμε άλλη μία. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα εγώ είμαι. Έλα ναι εσύ. Φιλαράκου, πήρα να σου πω ότι σήμερα τα είπες πολύ ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά άκουγε χιόνια. Συγκλονιστικός. Σου λέει τα φοβερά αυτό που είπες ειλικρινά. Εντάξει φίλε. Αφού τσουτσούριασα. Να σου πω κάτι. Όχι, ήμουν πολύ πολύ cool. Μου τα είπες και πριν. Με τόσα χιόνια. Τι γίνεται. Δεν ακούγεται. Πάρε λίγο το μηδέν. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ. Κύριε Κλίν, σας παρακαλώ, κύριε Κλίν, μας διακόπτετε. Ορίστε, πείτε. Εγώ ήμουν εδώ κάποιο κάτω να πούμε από εκεί που φουσκούσα και
και σκαρδαμιχτή και εντάξει, κατάλαβε. Και σκάσα το χιόνια και παραπέρα και δεν ακούγαμε. Τι να πω. Αυτά που λες. Και Bloom και Bloom με έρθει. Και Ορλάντο Bloom. Και Ορλάντο Bloom. Σαν τις συζητήσεις για μπάλα δεν έχει, φίλε. Να θυμάσαι. Πάντα. Να σε πω την αλήθεια. Το μόνο που άκουσα είναι για τους ξηρούς καρπούς που είπες. Τίποτα άλλο. Ο, για τον Κάριους, ε. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι τελείως. Φίλε, φέρε μας λίγα σάφι στίκ. Δεν είναι τυχαίο που τη μόνη άκουσα η κουβέντα που άκουσα είχε σχέση με φαγητό. Εννοείται. Φέρε μας και ένα μπολάκι με Κάριους. Αλλά ο άλλος φίλος, Λαλάνα. Πήγε Αφρική, λέει, και έπαθε Λαλάνα. Όχι, ρε, πως τη λέει. Πέθανε από Λαλάνα. Τέτοιο μου θυμίζει όνομα από εποχής 80, από τέτοιο, από ηλεκτρονικά που πάμε στα Λαλάνα. Βεβαίως, πολύ σωστό. Α, Λαλάνα, Λαλάνα. Και τραγουδάκι. Και το Λαλάνα, ούνανα. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες, φίλε. Τι να πεις. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να ξοδεύεις εκατομμύρια και πίσω να έχεις, φίλε, τα πνίγω σαν κουνέλι. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν γίνεται. Τίποτα δεν έπνιξε. Άκου τραγουδάκι. Αλάνα ουνάνα. Α, αυτά είναι. Τώρα αυτή η κουβανή που τραγουδάει, υπάρχει περίπτωση να είναι χοντρή, άσχημη, στραβοκάνα, με γαμψή μύτη, αυτιά δορυφόρο? Αν θες να στην έτσι κάνω μια σκιαγράφηση, κάτι από Λόπες μου κάνει έτσι. Μα παιδιά, είδα το καινούριο βίντεο κλιπ της Τζένιφερ Λόπες. Είχε βγει καινούριο. Άστο. Γεια σου Κάραγιαν. Φιλιά. Διαλυματούμπεν. Και επιστρεφουά, ξαναλέω, κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Μιχάλης, υπέροχα πράγματα. Ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας, εκπληκτικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη και 2 κιλά παγωτό από το Κροπολίο, από το Κροπολίο λέω, άιντε, από το Ζαχαροπλαστείο. Φαντάζεσαι να δίνει κρέατα το Ζαχαροπλαστείο και το Κροπολίο να δίνει γλυκά? Από το Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης, υπέροχα πράγματα στην Καραολή και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα, 237 και 163, αλλά και στο Λαγκαδά απέναντι τον ΟΕΔ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Επειδή ρωτάτε, γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Εσείς που κερδίσατε τα μπλουζάκια της Λάρνακας, Σούφου Λάρνακας, και ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά από την Κύπρο, τον Αλέξανδρο και όλα τα παιδιά από την Κύπρο. Ράπτης Λευθέρης, Μενεξές Δημήτρης, Παμπόρης Αλέξανδρος και ο Γιώργος από Εύωσμος 825, τηλεφωνείτε μετά τις 9.30 να μας πείτε μεγέθη. Όπως επίσης τα παιδιά που κέρδισαν μέσα στη βδομάδα τα μπλουζάκια από το Ανόβερο και τις βερμούδες από το Ανόβερο, θα τηλεφωνήσετε μετά τις 9.30 σε αυτό το νούμερο που παίρνετε τώρα. Μάλλον όχι, ας το κάνουμε μετά τις 10 για να μην βγαίνετε αέρα. Μετά τις 10 λοιπόν που θα έρθει η Μαριλής, τηλεφωνείτε για να αφήσετε μεγέθη, για να ξέρουμε τι θα ζητήσουμε. Να πάμε να πάρουμε τις φανέλες και τα μεγέθη σωστά. Πάμε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Κάρεστα περιμητίδων λεβεντάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Και τι λέμε. Ζουμ σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε έτσι, ποτέ. Έτσι, λοιπόν, αγόρι μου, έτσι. Κωστή, δεν θα με κόψεις, θέλω να σου πω δύο-τρία πράγματα. Τι να σε κόψω, να μου πεις ό,τι θες. Λοιπόν, καταρχήν δεν σ' άκουσα από την αρχή γιατί ήμουν στο γυμναστήριο. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Τον πρόλογο σου δεν τα άκουσα και δεν έχω άποψη το τι πρόλογο έχεις κάνει. Ξεκίνησα για την πόλη σήμερα. Για τις μεταγραφές δεν θα μιλήσω καθόλου γιατί άλλοι είναι αρμόδιοι. Ναι. Και από τη στιγμή που τους έχω εμπιστοσύνη εδώ και 70 χρόνια. Σωστό. Και χάρηκα ό,τι χάρηκα. Δεν πειράζει. Το τελευταίο δεν ήταν τόσο μεγάλη χαρά, αλλά δεν βαριέσαι. Το είδαμε κι αυτό. Ναι. Το φετινό. Μας κλέψανε ολόκληρο πρωτάθλημα. Ναι. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο 44 στο κτέλ της Δράμας στον Ανεψιό μου, που είναι φάσου και παιδεύεται να βγάλει γραμμή και με παρακάλεσε να σε πω ένα ζούμου σου λέει για να βάλεις πίσω στο πούλμαν. Τι έχει τέτοια αυτοκόλλητα? Μου τελειώσανε, τα περιμένω να βγάλω τα καινούργια, τα περιμένω να τα πάρω την Πέμπτη. Έχω παραγγείλει. Να μιλήσει τώρα μαζί σου. Έχω παραγγείλει και περιμένω. 3.000 μαύρα, 3.000 άσπρα αυτοκόλλητα. Ναι. Προσπαθεί να βγάλει γραμμή και θα σου πει ότι είναι ανεψιός μου, να ξέρεις. Αγόρι μου. Είναι φάσου, παιδεύεται, ο άνθρωπος τυραννιέται. Αυτά λοιπόν, είναι φίλοι τα ωραία αυτά. Λοιπόν και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Καλά, ο Γλύκος πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Γιατί.
Ρε, με Πασχαλάκη, με Πασχαλάκη θα έχει ελπίδες η Λίβερου που λέγω, λέω. Με Ιστερλάκη. Ακριβώς ίδιες φάσεις. Ίδιες, ακριβώς. Και την μπάλα που πάει να δώσει και το άλλο από τα χέρια που την ψάχνει. Τι να πω. Και μας έκαψε η Λίβερπουλ, εγώ ξέρεις στην Αγγλία. Ε? Εγώ και οι δύο ομάδες μου είναι, αλλά παραπάνω ήθελα Λίβερπουλ προχθές. Τραβήξαμε μια στεναχώρια, όχι, ήθελα, εγώ είμαι Λίβερπουλ. Το λέω, να τα ακούσει. Θέλει, η μία βάζει αλλαγή το Λαλάνα και η άλλη βάζει φίλε τον Μπέιλ. Τελείωσε. Άλλο επίπεδο. Δεν μπορείς. Τι να κάνουμε, δεν μπορούσε. Αυτό ήταν. Κοίταξε, πάνω σε αυτό θέλω να πω, όπως πέρσι είχαμε βαθύ ρόστερ, έτσι και φέτος να κανονίσουμε όταν θα τραυματιστεί ο Πρίγιοβιτς, όπως ο Σαλάχ, μην έχουμε πρόβλημα και χάνουμε παιχνίδια. Να αυτό μου θα γίνει. Έναν άλλο, αυτό θα γίνει. Γι' αυτό, γυρίζει αρκετός κόσμος. Αν βγει η δόξα δράμας η πατρίδα μου, τώρα που λέει με την ανακατάταξη που θα βγάλουν ομάδες από εκεί, κύριε Σαββίδη, δώσε μερικούς δανεικούς εκεί πέρα, άμα θα έρθει ο Πύρος και συζητήσει κάτι κουλούριδες και κάτι κίτσιουδες και κάτι. Α, θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτός ο Σεράν, πώς το λέγανε, Σέρναν. Ο Σερνά, ναι. Τελικά χάλασε, έτσι. Όχι, δεν θα έρθει. Θα πω κάτι, ας πούμε. Δεν θα έρθει, γιατί ζήτησε να είναι βασικός και του είπε βασικός ονομάτος. Αν έρθει, θα έρθει για 10 μάτς, δεν γίνεται. Θα πω τη γνώμη μου. Ναι. Για 500 χιλιάρικα και 15 μάτς να παίξει back half, το κάνει και ο Κίτσιου με 150-200 χιλιάρικα. Λέω εγώ. Έγινε Παυλάρα! Έτσι. Σε φιλώ! Όπου να είναι θα σε βγάλει γραμμή τώρα το ανεψάκι. Σόπα που να είναι θα συμπάνουν οι καμπάνες. Φιλιά! Γεια σου Παυλάρα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σερέο. Τι έγινε, φίλε. Γεια σου, ρε Στέλιο. Καταρχήν βαρέθηκε κλήρωση 283. Μπράβο. Μην ξεχνάτε, μπαίνετε για τα κρέατα ενός μήνα, για τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, στο Φιλοξένια και για 2 κιλά παγωτό από το αρτοζωχαροπλαστείο Νικολαίδης που είναι ο χορηγός δεύτερης ώρας. Για πες, ξαναπες μου λίγο, πες μου λίγο το νούμερο, γιατί δεν το πρόλαβα. 283. Ωραία, έγινε. Ένα σχόλιο για τον τελικό. Ναι. Ήταν βρωμιάρικη η λαβή του Ράμος και το είπε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Τζούντο. Δι' αυτή η λαβή, το κλείδωμα του χεριού απαγορεύεται και στην πάλη. Δηλαδή δεν τον άφησε μέχρι το τέλος, έπεσε και με το σώμα του επάνω. Τον κρατούσε μέχρι το τέλος. Ο διαιτητής ήταν δίπλα, δεν έκανε χρήση της κάρτας, όχι μόνο στην συγκεκριμένη φάση. Άργησε πάρα πολύ να βγάλει οι κάρτες. Και ξέρουμε ποιον ευνοούσε αυτό το παιχνίδι, ποιοι παίζουν πιο βρώμικα, πιο... Επειδή, πρόσεξε, επειδή είναι ένας παίκτης που δεν έκανε τώρα πρώτη φορά έγινε κάτι. Τώρα μόλις μάλιστα ο Ζαμπουνίδης έχει βάλει στον τοίχο, όχι τώρα, το έχει βάλει από χθες. Είναι ένα παιδί με βαβαρημένο παρελθόν, ένας βρώμικος παίκτης. Εμένα δεν μου γουστά, δεν μου αρέσουν. Άλλο ένας παίκτης ένας σκληρός. Έτσι. Αλλά αθλητικός, ναι, αλλά αθλητικός. Ακριβώς. Κι άλλο να είναι βρωμιάρης. Αυτό τώρα που κάνει. Εγώ δεν λέω ότι ήθελε να του βγάλει το χέρι, αλλά το ότι ήθελε να τον κρατήσει μέχρι τέλους, αυτό είναι πασιφανές. Δεν χρειάζεται νομίζω να είσαι αναλυτής. Καταλάβες. Πάντως και με το σώμα του όπως έπεσε πάνω ήταν πολύ βρώμικο το χτύπημα. Ναι, επαγγελματικό θα έλεγα τώρα, εντάξει, ό,τι και να πούμε. Επίσης το ότι γελάει την ώρα που τον βγάζουν τον άλλο, κλαίει ο άνθρωπος γιατί πιθανόν να χάσει το Μουντιάλ εκεί. Σκέφτηκα, ωραία, 10 εκατομμύρια ευρώ ο Άρντα, είπα. Ναι. Θα το βάλω στο Μουντιάλ. Εκεί δείχνει το βάθος και ομάδα, αλλά μέχρι το 30 υπήρχε μόνο η Λίβερπουλ στο παιχνίδι, έτσι. Έσουμε μια εντεκάδα με αυτή που έχει. Εγώ πιστεύω ότι άμα έμεινε ο Σαλάχ μέχρι τώρα θα το σήκωνε. Μαζεύουν υπογραφές για να τιμωρηθεί. Ναι, πάνω από 300, ούτε κίτρινη. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Ρεάλ είναι φίλο Ζιντάν για μένα. Ναι. Ρεάλ είναι φίλο Μπέλ που μπαίνει. Ρεάλ είναι οι παίκτες αυτοί που ήρθαν από τις ακαδημίες και βλέπεις ότι στέκονται στα ίσια μπροστά σε όλους. Αυτό είναι Ρεάλ για μένα. Έτσι. Όχι όμως αυτό εδώ. Άσε που δεν είναι και γέννημα θέμα τη Ρεάλ. Αυτό από τη Σεβίλη δεν ήρθε. Ναι, έτσι, για να είμαστε πιο γρήγοροι, για την Παοκάρα έχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, φίλε. Αυτά. Έγινε. Σε φιλό. Έγινε, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Θα έχουμε να πούμε όλες τις μέρες τώρα με τα γραφικά. Αυτά θα συζητάμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Γεια σου Πάνο. Καλά. Είστε καλά, μπράβο. Ζουμουσάδα. 485, γράψε μου για την κλήρωση, παρακαλώ. Το τριήμερο, αν κερδιθεί από εμένα, το μεταβιβάζω αμέσως από τώρα στον Σαλίγκαρο, που έχω πολλές μέρες να τον ακούσω και ανησυχώ. Βγήκε τις προάλλες. Βγήκε τις προάλλες. Βγήκε. Α, δεν τον άκουσα. Δεν τον άκουσα. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλώς λέω ότι αν κερδίσει το τρίμερο το πάρει αυτός από μένα. Θέλω να πω κάτι για τις μεταγραφές. Ναι. Όχι κάτι να παρέμβω στο μεταγραφικό,
Αλλά παιδιά, αυτό να το Σουηδός είναι Δανός, τι είναι αυτός? Με τα κόκκινα τα μάγουλα εδώ πέρα που είναι λίγο έτσι, ναι. Σερακιανός έτσι, πώς το λένε. Ο Βέρεμπλουμ, ο Βέρεμπλουμ, ναι. Α, αυτόν, αυτόν. Λοιπόν, αυτόν απαιτώ να το φέρετε. Ναι. Γιατί εδώ είναι τα κεντρικά, δεν είναι τα ξεγέλασε. Σουηδός. Τα κεντρικά είναι εδώ. Άρα εδώ ανήκει αυτός. Μαθαίνω, μαθαίνω άλλο, είπα και τις προάλλες, από άνθρωπο που πηγαίνω, έρχεται Ρωσία γιατί έχει δουλειές εκεί και τον έχει δει να παίζει, μου λέει απλά ένα θα σου πω, ξέρω ότι είσαι της άποψης ματάκι χορταράκια να τον δεις πρώτα, θα σου πω εγώ λέει και θα με θυμηθείς. Παρακάλα να τον πάρεις αυτόν. Τόσο πολύ ρε Χριστό, παρακάλα να τον πάρεις μου λέει. Παρακάλα, δεν μπορείς να φανταστείς. Όχι μόνο παικτικά, τι αξία έχει, τι κλάση, η μεταβίβασή του, τα μαρκαρίσματά του, το πάθος του. Είναι λέει και τρελόπεδο, είναι τελείως πάω καυτός. Ειλικρινά θα σου πω. Σε παρακαλώ, μου χαλάσεις εκπομπές. Ναι! Λοιπόν, ακούς. Έλα. Ακούς. Ναι. Εγώ δεν. Βγήκε και είπε, λέει, πρωταθλητής δίκαιος ο Πάοκ. Έχασα πολύ, πολλά βιντεάκια. Ένα βιντεάκι είδα. Ένα βιντεάκι. Ναι. Όχι να παίζει. Να μιλάει τον είδα. Ναι. Σε συμπαίκτες, ναι. Σε αντιπάλους. Ναι. Και μου έφτασε αυτό. Τελείωσε. Δεν είναι. Είναι το παιδί. Γιατί... Καταρχήν δεν είναι Σουηδός στην ιδιοσυγκρασία και στο τεμπεραμέντο. Εγώ θα σου πω κάτι. Είναι από τα βάθη της Αργεντινής. Ουρουγουάη. Αυτό που κάνανε οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον Κομίνη, θα τους έπαιρνε όλους μαζί αγκαλιά αυτός και θα τους πήγαινε στο κέντρο για να κάνουν σέντρα. Καρότσι. Το λέω να το ξέρεις. Τσανταλίνα Μανταλίνα. Αυτό κατάλαβα και αυτό το παιδί. Τσανταλίνα Μανταλίνα. Τέτοιος είναι. Λοιπόν, τέτοιος είναι. Ένα τελευταίο θα πω και θα κλείσω. Λοιπόν, Κουμούλογλου Πασχάλης, μέλος με διαρκείας του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Επταλόφου, ναι. Δύο χρυσά στον πάγκο στο Παρίσι. Εντάξει. Ναι. Μωυσιάδης Γκρέμισλαβ, δύο χρυσά στον πάγκο στο Παρίσι, επίσης μέλος του Σύνδεσμου Φίλων ΠΑΟΚ Επταλόφου. Συγκλονιστική, υπόκληση, δεν μπορείτε βαθιά. Άστε να τελειώσω. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείτε αυτούς κύριοι να τους βάζετε πάνω στη λαμαρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Μιλάμε για παρολυμπιονίκες πάντα, έτσι το διευκρινίζω γιατί δεν το είπε ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Άκουσαν αυτά που λέγαμε για τους ΑΜΕΑ. Συγγνώμη αδερφέ. Και να ξέρετε, αυτοί που άκουσαν είναι σημαντικοί και το θέμα θα δρομολογηθεί. Τουλάχιστον να μην βρέχονται, παιδιά. Αυτοί που είναι στο καροτσάκι, δεν γίνεται να βρέχεσαι και να είσαι εκεί στο καροτσάκι. Εμείς κάνουμε έτσι και φεύγουμε. Έλα, αδερφέ. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, είμαι ο Στέλιος από Χαλκιβώνα. Ναι. Γράψε το 714 τα τρία τελευταία. Ψηφία. Στέλιος 714. Έλα, γιατί έχω κι άλλο Στέλιο. Ναι. Πριν από λίγο. Α, ναι. Ωραία. Ναι, από Χαλκιβώνα. Σε έβαλα. Ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Εντάξει, ήρθε, τώρα το φτιάξαμε. Από κάθε άλλη φορά. Έγινε Στελάρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε φιλό, σε φιλό. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ω, έπιασα. Τι έγινε, πού είσαι ρε μασκότ? Καθημερινά σε ακούς το γυμναστή που πλακώνομαι στο διάδρομο και την ώρα. Δεν σε πω την άλλη. Νόμιζα θα έλεγες που πλακώνω το γυμναστή. Δηλαδή είναι τίποτα περίεργος και τον πλακώνεις, δεν τίποτα χαστούκια. Όχι, όχι. Το πλάκωμα γίνεται πλέον με μια λέξη λες και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, να μαλώσεις. Με χαρτοτενία. Ο πάτο όπως θέλεις. Με τα μυακή, τι με βλέμμα. Όπως θέλεις, για να βαθιάσω μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει λίγο τραγούδι, ξέρεις, Για πες Μιτσάκο, τι γίνεται. Τι λέει, πήγαμε πουθενά, περάσαμε καλά. Εδώ φίλε, δεν πουθενά. Πουθενά, δεν πήγαμε πουθενά. Εγώ και βραπέτευσα λιγάκι τρεις μερούς Χαλκιδική και ήταν τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σου κάνουμε και δύο μπανάκια. Μαγευτικό μέρος έχουμε δίπλα. Και η Πιερία και η Χαλκιδική είμαστε προνομιούχοι. Και Άγιο Όρος ο πάντων. Βέβαια. Άλλο εκεί δεν πας για διασκέδαση. Όχι, και να κάνουν κάτω δεν έχουν Άγιο Όρος. Οπότε τι να τη κάνεις αν δεν έχεις ευλογία. Όχι φίλε, δεν έχει κανένας, όχι μόνο η κάτω. Ακριβώς, είμαστε... Το περιβόλι της Παναγιάς είναι φίλε δίπλα μας. Δίπλα μας, να μας προστατεύει από αυτούς. Αν ξέραν πραγματικά τι χρυσό έχουμε, τι θησαυρό έχουμε, θα πηγαίναν όλοι να πούμε. Κάποια στιγμή θα πάνε και όλοι. Άστο, αγοράκι μου, είναι έτοιμοι τώρα να ξεπουλήσουν το όνομα. Άστο, εντός των ημερών πέφτουν υπογραφές. Και ετούτοι και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και όλοι τους φίλε. Άμα δεν θέλουν από πάνω να γίνει κάτι, δεν θα γίνει τίποτα. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, αλλά για καλό σκόπο στο τέλος θα αποδειχθεί. Αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Έτσι. Έγινε Δημητράκη μου. Βάλε και εμένα 401 και μη μασάτε όσο για μεταγραφές. Εγώ πιστεύω και αυτός που θα βλέπω εκεί πέρα που λένε. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ωραία πράγματα. Και σύμφω
Πολλές φορές απαξιώνουμε κάποιον πριν το βούμε και μετά λέμε τι υπεχταράς που είναι και περίμενε να δούμε. Δεν γίνεται να απαξιώνουμε τον Χατζηρίδη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. 300 συμμετοχές στη Δυναμό Κιέβου και 60 συμμετοχές στην Εθνική Ουκρανία, δηλαδή δεν έχει άλλους παίκτες και παίρνει αυτόν. Επειδή δεν έχει ένα μπάρμπα στην ΕΠΟ. Η προπάντα, ξέρεις ένα πράγμα, δεν ξέρουμε ποιος γίνει στο ράδιο και λέει του κάθε τρίτη. Ακριβώς. 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 Αφήστε να τον δούμε. Δεν γίνεται να, αν ερχόταν αυτός για ΑΕΚ, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, θα βαρούσαν τα τέλεια. Εννοείται. Θα του κάναν αφιερώματα τρίωρα. Ο Μαραντόνα σε παρακαλώ λέγαμε, πολύ, ο ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Εδώ για αυτό τον Γκάιπερς, την προτελευταία ομάδα τη Β' Εθνικής και βλέπεις και τα χαλά τον κόσμο μεταξύ τους σκοτώνονται. Α, και ο Ολυμπιακός για ποιον, για τον Γκάιπερς, φίλε. Για ποιον, για αυτόν! 1-0. Γεια! Γεια σου, Δημητράκη. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Αφιερωμένο σε έσαι. Αγόρι μου. Εσύ. Την ώρα που τραυματίζω τον Σαλάχ, λέω α, μαν. Λέω βασικό ο Άρντα. Βασικό ο Άρντα σημαίνει πάει, το χάσαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή το παιδί αυτό μπαμπεί να παίξει, επειδή δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχει μούρλα. Και το άλλο το αγόρι, το τρελό που έρχεται από την Καραμπάχ και έβαλε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτά ένα αγόρι. Έλα ρε τρελό, παιδό και εσύ, Ερίκε. Κλαίω με τα σχόλια. Βάζει έτσι ο Πέδρο Ερίκε την νέα φωτογραφία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πανηγυρισμό όταν έπαιζε στην ομάδα. Του γράφουν βέβαια διάφορα. ΠΑΟΚ you are. Έτσι κανονικά. Αλλά. Πρόσεξε. Άντε αλιταρά. Με γκρίκλες έτσι. Άντε αλιταρά μου. Άντε εγκεφαλικό θα πάθουμε μέχρι να έρθεις. Ήθος. Γκαμιθέτους. Φίλε κλαίω. Έτσι δηλαδή. Και με, σου λέω άλλο το γράφω με γκρίκλες θα το καταλάβει. Δεν μπορεί. Θα ρωτήσει ρε παιδί μου. Άμα δεν μπορεί να διαβάσει τους ελληνικούς χαρακτήρες. Θα ρωτήσει τι σημαίνει γκαμιθέτους. Ε, τους πας και παίρνεις σε γάμο, τι! Διαλυματούμε και επιστρεφουά! Να ξέρεις, για το δικό μου το ιστορικό και για το επίπεδο, αυτό θεωρείται πολύ light. Απλά επειδή σ' αρέσει, αρέσει και στη Μαρελή, σ' αρέσει γενικά και στα κορίτσια, γενικά στο, είναι σουξέ, είναι αργυρός. Επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε Τέρι Χρυσός που είναι ο πρώτος, βάζουμε αργυρός που είναι δεύτερος. Και Πετρολού Καχαλκιά. Έτσι. Εδώ τώρα κατευθείαν βλέπεις. Εδώ βρίσκω, αγκαλιάζω, δηλαδή γιατί βρίσκω τη γενιά μου. Έτσι, πώς το λέει η παροιμία. Ε, είδε ο... Ε, βρήκε τη γενιά του και αγκαλιάζει η καρδιά του. Εδώ είσαι. Έλα, έλα, πάμε ζουμουσόκια, πάμε, 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 αθλητήριοι και αθλητήριες. Την αγάπη μας θα δώσουμε στους εκαβίτες, στα παιδιά που λιώνουν μέσα στα ασθενοφόρα, που τρέχουνε, ακούνε και τον Πινελίκη. Και στον Χρήστο και σε όλα τα παιδιά. Στο Ανόβερο πολύ χαίρομαι που καταλαβαίνουν πράγματα εκεί. Καταλαβαίνουν ποιος προσφέρει, ποιος έχει δώσει αίμα για το σύνδεσμο. Δεν χρειάζεται να λέω πράγματα για σένα, Τσίκο, το ξέρεις. Και βέβαια, είπα, μετά τις 10 όσοι κερδίσατε την προηγούμενη εβδομάδα φανέλες Λάρνακα ή φανέλες Ανόβερο και βερμούδες, τηλεφωνείτε στη Μαριλή στο 2310-287-888. Αφήνετε μεγέθη. Μην είναι κανένας 3 έξτρα και του πάρουμε κανένα small και το φοράει top. Φανελάκι σαν αυτά που φοράνε οι ποδοσφαιριστές, ουτιανάκι. Να είναι εξωφαλός, δεν παίζει. Ούτε αντίστοιχα κάποιος που είναι τελείως αδύνατος να πάρει καμία extra large και να κάνει 3 βόλτες μέσα στην μπλούζα να χάνεται. Να το ψάχνουμε να πούμε 2 μερών θα με φακούς. Καλημέρα σας, σε εσάς μιλάμε. Σε μένα. Σε εσάς, βεβαίως. Πού είσαι, βρε. Εδώ είμαι, αδερφέ, πού να είμαι. Καλώς τον, ε. Γεια σου, Αντουάν. Τι φτιάνς. Καλά, Αντωνή, καλά. Γιατί μετά τη ΠΟΕ που έβαλε για τον Τσάχοβιτ, τσάκα, μαλώσει, α πούμε. Λίγο πιο, Αντώνη μου, λίγο πιο δυνατά σε ακούμε στο βάθος. Τώρα, έλα. Σαν τον τέτοιο να είπα, που ανέβασε για τον Τσάχο που είναι εκεί πέρα με κίνδυνο. Τι ωραία. Α, τι ακάσα. Αυτό είναι ο κλασικό τύπο που δεν τον έχει κανένα εκτίμηση, αλλά πάντα κατευθύνει. Πάντα. Πάντα. Εν τω μεταξύ εκεί είναι ο πανηγυρισμό που. Και για μένα είναι τρομερά χρήσιμο αυτό που έχει την ομάδα. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή. Βεβαίως. Αν με ρωτήσεις θέλεις να φύγει ο Σάκοφ, θα πω δεν θέλω να φύγει. 10 γκολάκια τα έχω τη χρονιά από αυτό να χωρίς κανένα να καταλάβει τον τρόπο. Πολύτιμος, εργάτης, στόμα έχει και μιλιά δεν έχει, φιλότιμος, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Απλά με αυτόν βασικό δεν μπορείς να αλλάξεις επίπεδο. Το ξέρουμε νομίζω όλοι, το ξέρει και ο ίδιος δηλαδή. Εντάξει. Αλλά όχι να. Έχει συγκεκριμένο ρόλο σε μια ομάδα. Φυσικά. Φυσικά. Μα και ο Μπίσε Βαρφίλε φέτος που ήρθε από τον πάγκο, πόσο πολύτιμος ήταν ο Μπίσε. Καψούρα τώρα, άσε με, να πούμε, έχω και εγώ τις αδυναμίες μου.
Τώρα θα μου απαντήσει ειλικρινά. Βεβαίως. Επειδή είναι τόσο καλός παίκτης, ή επειδή φοράει τη βερμούδα, τη φοράει στον αφαλό. Το μασχαλοκάβαλο, τον Γιονάκης, στο Πορτοκάλι. Έχει ένα σκεπεδάκο σαν και. Η απάντηση είναι όλα αυτά μαζί. Το ότι φοράει μασχαλοκάβαλο το σορτσάκι. Το ότι φοράει το μακριμάνικο και δεν ακούει κανέναν. Που έχει το μαλλί ανάποδο σκουπάκι τουαλέτας. Που μπαίνει και είναι φιλότιμος όπου του ζητηθεί και στόμα έχει και μελιά δεν έχει. Και κυρίως φίλε, επειδή γνωρίζει τόσα πολλά καντάρια μπάλα. Όσο κανένας άλλος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο τεχνίτης από όλους. Δεν υπάρχει κάποιος. Τι έγινε, ρε ο δεύτερος κόσμος της Β' Εθνικής δεν θέλει να πάει στην πρωταθλητρία. Σφάζονται. Και πάλι λέει με απειλές και τέτοια. Τι γίνεται ρε παιδιά στον όμορφο κόσμο της ΑΕΧ. Συγγνώμη, αυτός γιατί δεν ήθελε να πάει. Δηλαδή πώς θα παίρνει τον εργοτέλη ρε φίλε. Να πάει στην ΑΕΧ. Μα είναι τόσο λίγα αυτά που του δίνει η ΑΕΧ λέει που τι να πω. Περνάει... 700 ευρώ και έσημο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά πέρασε λέει στην πλατεία Συντάγματος, τον λυπήθηκαν τα Περιστέρια και τον τάισαν τα Περιστέρια. Αντί να τα ταΐσει αυτός. Και να με πάει άλλο στη Σεγκούντα ο προπονητής και να με λέει ότι έφυγε γιατί η λόγη ήταν οικονομική, ρε φίλε. Καταρχήν, ομάδα που τη λένε Las Palmas είναι ή κοκτέιλ καλοκαιρινό με ομπρέλα και διάφορα, μπιχλιμπίδια, ή όνομα για κλαπ που μπαίνεις μόνο με βερμούδα χαβανέζικη. Ναι, δηλαδή κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι ο ορισμός της σκληρότητας, ας πούμε, και της Las Palmas. Las Palmas, ας πούμε. Θα βγαίνει να λέει ντροπή γιατί οι αντίπαλοι, ξέρω εγώ, η Ράγιο Βαγεκάνου ή η Εξτρεμαδούρα παίζουν για να κερδίσει. Θα βγαίνει τέτοια να λέει αυτή η φάτσα. Δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων. Για μας τι γίνεται, ακούστηκε τίποτα. Σχεδόν κλεισμένος ο Χατζερίδη. Και πλησιάζει πάρα πολύ του Βέρμπλουμ. Αλλά όλα αυτά που λέμε τα ρήματα, ξέρεις αδερφέ, εγώ βγάζω φλίκτενες. Για μένα το Βέρμπλουμ είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει πρέπει να ξέρουμε τώρα τα κοντά ή θα τρενάει πολύ αυτή η ιστορία. Σύντομα. Δεν έχει φέτος. Αυτά που πάθαμε δεν είναι φέτος. Έχουμε αγώνα 24 Ιουλίου. Παίζουμε μάτς, Αντώνη. Δεν μας παίρνει. Το ξέρω, θα τελειώνουμε γρήγορα. Δηλαδή, να ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι μέχρι 15-20 Ιουνίου θα έχουμε σίγουρα δύο παίκτες σίγουρα τουλάχιστον. Καλά, δύο παίκτες εντάξει. Τώρα ο Χατζερίδης θα είναι ο ένας σίγουρο. Που για μένα μετά από την προετοιμασία θα δείξει πραγματικά αυτός που είναι. Γιατί αυτός ο παίκτης που έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ ήταν. Άστο. Δεν κρίνουμε τώρα φίλε από ένα μάτσο. Και όσοι τον ξέρουν τώρα. Καταρχήν τον τελευταίο καιρό του κάνανε καψόνια εκεί επειδή δεν ανανέωνε. Σε βάζω, δεν σε βάζω και τέτοια. Τέλος πάντων. Ας δούμε λίγο ποιοι ήθελαν τον Χατζερίδη πριν λίγους μήνες να τον αγοράσουν. Η Λίβερπουλ. Α, μπράβο. Αυτό θα δείξει πολλά. Να εξήτω που είπαμε Λίβερπουλ. Δηλαδή, τον Μπασκαλάκη δεν πρέπει να τον δώσουμε μισή 20 εκατομμύρια. Άσο φίλε. Αν αυτός τουλάχι... είναι ο τερματοφύλακας Λίβερπουλ, τότε τι. Απλά πρέπει να δεις τους άλλους πολλές φορές για να εκτιμήσεις πραγματικά αυτό που έχεις φίλε. Δεν στεκότανε, δηλαδή ο Πασχαλάκης, ο Πασχαλάκης. Μπράβο. Εγώ πιστεύω με 5 χέρια θα τον πάρει. Όχι, για πλάκα φίλε. Για πλάκα παίζει. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Αυτός ο τύπος που έχει η Ρεάλ, τι είναι, είναι... Ωραίος ο Νάβας. Είναι ωραίος, εμένα μου αρέσει. Ωραίος, τι, ωραίος, τι ωραίος. Τέλος πάντων. Είναι πολύ καλός θερματοφύλακας. Τέλος πάντων. Είναι ο πιο υποτιμημένος θερματοφύλακας που υπάρχει. Δεν είναι για Ρεάλ Μαδρίτης. Έκανε καλό τελικό προθέσει, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ καλό θερματοφύλακα. Αυτό τη Ατλέτικο, α πούμε, είναι καλύτερο. Ο Μπλακ. Τη Ατλέτικο. Τη Ατλέτικο. Γεια σου, Αντουάν! Φιλιά! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Για ακόμα ένα τέταρτο. Ξαναλέω τα δώρα τελευταία φορά γιατί σα έχω ζαλίσει το παγιέντερο. Ότι κληρώνουμε τα κρέατα ενό μήνα από τον Κροπολίου Μιχάλης. Φιλοξένεια. Τριήμερο, δύο διανυκτερεύσει. Δευτέρα ω Πέμπτη. Στο υπέροχο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας. Δύο διανυκτερεύσεις δωρεάν, υπέροχα θα περάσετε. Και δύο κιλά παγωτό από το άρτο ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Για δύο από εσάς. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Τι κάνουμε? Καλά είσαι? Σήμερα μόνο από τα τηλέφωνο. Όσοι έχετε πάρει τηλέφωνο μου αφήνετε όνομα, δεν έβαλα μήνυμα. Καλημέρα, έλα, καλά αδερφέ μου, έλα, σ' ακούω. Καλημέρα, καλά, καλά. Είμαι εκτός, μου είπαν ότι αναφέρεις το όνομα του Ακρίτα. Βεβαίως. Ανέφερα ότι έχεις κάνει ανάρτηση κόλαφο. Για τον, για αυτόν που γιορτάζει, να πούμε, της Δρεπανηφόρου. Τον κάλεσα στην Αγκρότικα να εγκαινιάσει τα τμήματα με τα θεριζοαλληνονιστικές, πώς λένε αυτές. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δύο πράγματα θέλω σήμερα λόγω της ημέρας. Να μην ξεχνάμε την καταγωγή ποτέ του συλλόγου μας. Έτσι μπήκαμε, αν άκουσα την αρχή. Έτσι ξεκίνησα. Όχι, Κώστα, είμαι εκτός. Είμαι εκτός. Α, ναι. Έτσι ξεκίνησα με την αναφορά στο πρώτο τέταρτο.
Ελάχιστη τουλάχιστον. Είναι σαν ο κλείσιμο, είναι καλό κι αυτό. Έτσι, να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε μνήμη. Είναι, είμαστε ούτως ή άλλως είμαστε στο σωματείο, όπως συνηθίζω να λέω. Ακριβώς. Πέρα από Έλληνες, είμαστε και άρρηκτα δεμένοι με αυτό το κάπα που υπάρχει. Στον... Ξέρεις, διαβάζοντας, μελετώντας την ιστορία της πόλης, έπεσα σε κάτι που είχε πει ο Ναπολέον Μοναπάρτης. Έλεγε, η Κωνσταντινούπολη είναι μια αυτοκρατορία από μόνη της. Έτσι. Ναι. Είμαστε ομάδα με αυτοκρατορικό παρελθόν, που κουβαλάμε αυτοκρατορικό όνομα. Και το έλεγε ο Ναπολέον τώρα, έτσι, δηλαδή όχι κανένα γατάκι. Έχει παίξει πρώτη εθνική Γαλλίας, σε Ντετιέν, Παρίς Σεν-Ζερμέν κτλ. Κοντός βέβαια. Champions League με Ρωσία και λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Κοντός, αποκλείστηκε εκεί τότε με τη ΤΖΣΚΑ, έπαθε ένα χουνεράκι. Ήτανε παγωμένο το γήπεδο. Βατερλό για τον Ναπολέον. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στρατόπεδο της γαλλικής ομάδας. Τώρα με το Χατζερίδη, θα έρθει η Χατζεδίριδε να πούμε. Βεβαίως, λοιπόν. Βεβαίως. Και νομίζω ότι το Zoom σου κλείνει με... Έχει γίνει πλέον VIP model ομάδα, να πούμε. Έχει κάτι μοντέλα. Η Βερμπλούμενα, φίλε, είναι μπουκιά και συγχώρια. Δεν ξέρω αν την είδατε. Έχει κάτι μοντέλα που σε ακούνε εκεί και άμα ακούει τώρα και χαιρετίσματα εκεί σε κάτι φανατικές οπαδούς σου, ας πούμε. Εκεί σε... έτσι. Έχεις πολλές φανατικές οπαδούς, έτσι. Να ξέρεις. Αλήθεια. Το γυναικείο φίλο σε γουστάρει τρελά. Αλήθεια. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Και επιστρέφουμε το σεβασμό και την αγάπη στις γυναίκες. Τους χαιρετισμούς και στη Μαρία Τιβού εκεί πέρα που δεν σταματάει να κάνει σχόλια και like και τις αναρτήσεις. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά είναι, αυτά είναι, φίλε. Αυτά. Έτσι, νομίζω ότι θα γίνουμε πολύ VIP model σωματείο σε λίγο καιρό, αν όχι. Δηλαδή με δύο μεταγραφές θα είναι. Όπως λέει και η λέξη, Μουνουρού, Μουνουρού, MVP, Μουνουρού. Πιστεύω ότι θα πηγαίνουν να βλέπουν τις γυναίκες των παικτών και τους παίκτες. Γεια σου, Ανδρέα! Φιλιά! Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Καθάρισε λαιμό. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς την Κολομπάμπου εχώρα. Έλα, αδερφέ μου. Ναι. Πιο κοντός ποιος λες να ήταν, ο Ζηρές ή ο Ναπολέον? Ο Ζηρές, φίλε, του ρίχνει σφαλιάρες, δεν είναι... Αλλά Ζηρές έμεινε μια φορά ακούρευτο το χόρτο στην ομάδα, νομίζω, σε Ντετιέν και το ψάχναν δυο μερόνυχτα με τα χορτοκοπτικά, αν το βρουν το Ζηρές. Κανονικά, έπαιζαν δίδυμο φορ και ποφορ. Κωστή, εγώ νομίζω ότι ο Βέρμπλουμ θα τέριαζε πιο πολύ στο συμπολίτη, τον Άρη. Γιατί έχει τον Μπλουμ. Από τις πολλές φορές που έχει πέσει, ναι, είναι, νομίζω ότι θα τέριαζε, αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και θα το πάρουμε. Έτσι. Σήμερα έχει μπασκετάρα μάλλον. Βεβαίως. 6,5 ώρα. Βεβαίως. Πάμε για το 2-1. Να δείξουμε αντίδραση. Πάμε πραγματικά για να βοηθήσουμε και την ομάδα, γιατί η διαιτησία, η διαφορά του μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαοτική, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να πούμε τον κύριο Σημεωνίδη που είναι και συμπολίτης μας. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Σημεωνίδη, 17 χρόνια συγκέντ. Δηλαδή αυτά τα μπουκιά, όταν είναι μια ομάδα που έχει 15 μπάτζετ. Άσε να παίξει, και δηλαδή και τη θέλεις και τη βοήθεια. Ρε αφήστε το να πάρω μια ανάσα, ρε. Δηλαδή τι θα γίνει άμα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 8 πόντους και όχι με 20 ή με 17, ας πούμε. Τι κόμπλεξ είναι αυτό, ρε παιδιά. Μην τυχόν και σηκώσει κεφάλι. Πράγμα, μην τυχόν και σηκώσει κεφάλι. Τέλος πάντων. Καλά τους κάνει και ο Μπερτομέου λοιπόν στην Ευρωλίγκα, εκεί που αυτή είναι η αδύναμη και τους αλλάζει τα φώτα. Έτσι, γιατί έτσι είναι στη ζωή. Οι ρόλοι αλλάζουν ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Τα ανήψια, είπαμε. Έχουμε θέμα με τους ξένους, έτσι, με το που θα έρθει ο Χατσερίδη. Θα πρέπει ένας έως δύο να φύγουν από την ομάδα. Εντάξει, έχω κάποιο στο μυαλό μου, ας μη λέμε. Ναι, αλλά... ξέρω ποιος έχει στο μυαλό σου, δεν ξέρω αν πιάνει η θέση ξένου αυτούς που έχεις. Το θέμα είναι ότι κάποιος από Ουάρντα, Σάρχοφ ή Ενρίκε θα πρέπει να φύγει. Ναι. Γιατί συμπληρώνονται οι θέσεις ξένων και δεν ξέρω αν περνάμε και κατά δύο. Ναι. Και επίσης κάτι τελευταίο, βγήκε ένα θέμα από την Ουκρανία για το θέμα του Σερνά. Ναι. Ότι λέει ότι αυτός που τον αρνήθηκε ήταν ο Λουτσέσκου κτλ. Και δεν ξέρω, γράφουν οι Ουκρανοί έτσι, ότι ο Μίχελ είναι, λέει, σεβισμένη, γιατί ουσιαστικά ήταν, λέει, αποκλειστικά δική του επιλογή να έρθει ο Σερνά. Ελπίζω ο κύριος Μίχελ να μην κάνει τώρα το κεφαλιού του, τώρα που φτιάξαμε μια ομάδα. Ακριβώς. Μην γίνουν πάλι.
τα ίδια λάθη. Να κάνουμε καθένας με την πολιτική του. Είπαμε, είπε ο μεγαλομέτωχος της ομάδας ότι δίνει τα κλειδιά στον προπονητή. Βεβαίως. Ας αποφασίσει αυτός. Ναι, τι θέσεις θέλει, είπε τρεις παίχτες θέλει. Τρεις θέσεις, τέσσερις. Μην φέρουμε καμιά δεκαπενταριά πάλι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ακριβώς. Κέρδισε με τη συμπεριφορά του, με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο του, ο Λουτσέσκου κέρδισε το δικαίωμα να επιλέξει αυτός. Να επιλέξει αυτός. Τουλάχιστον, κοίταξε. Ακριβώς, εντάξει, δεν λέμε να μπορεί και να υποδείξει, αλλά να πει θέλω αυτόν, αυτόν ή δεν θέλω, ρε παιδί μου. Με το ζόρι δεν γίνεται. Αλλά όταν λέει, ας πούμε, προπονητής ότι θέλω για τρεις θέσεις και μετά από εκεί και πέρα είναι μπαλώματα, δεν μπορεί εμείς να πάμε να του επιβάλλουμε κάποιον γιατί είτε έχουμε γνωριμία. Είτε, ξέρω, εγώ θέλουμε ένα πράγμα, Χρήστο, λέμε για να μην μπαίνουμε σε βάθος αναλύσεις. Μην ξαναγίνουν οι ίδια λάθη που έγιναν πέρσι τέτοια εποχή. Να μην ακριβώς, έγιναν αυτό, μια φορά τα λάθη, οι κακές επιλογές σε προπονητή, σε παίκτες, να μην ξαναγίνουν. Είμαστε πιο στρωμένοι από ποτέ, μην μας χαλάτε το ρυθμό, τη συνοχή, μην μας χαλάτε το κέφι μας, μην μας χαλάτε τη συσπήρωσή μας με τέτοια πράγματα. Ο Σταλάκης που πάει, έτσι. Σε μια ομάδα στην Αραβία που λέγεται Αλκαμτσίδα. Αλκαμτσίδα! Φιλιά! Μιλάμε για ομαδάρα, χαιρετώ, γεια! Φιλιά, δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Τι κάνετε? Η Αλκαμτσίδα λέει, αραβική ομάδα. Κάποιος πιλεώτης εκεί, κάποιο πιλεωτάκι έφυγε να πάει για την Αραβία για πετρέλαια. Για πες, για πες! Λοιπόν, ήθελα να πω καταρχήν μέρα που είναι σήμερα, μέρα μνήμης. Βεβαίως. Για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εύχομαι και ελπίζω να μην θρηνήσουμε και άλλες τέτοιες μέρες. Ναι. Ακούω στις ειδήσεις. Πρόκειται το Σαββατοκύριακο να συναντηθεί Τσίπρας και Ζάεφ. Ναι. Στις Πρέσπες. Ελπίζω να μην μας πνίξουν. Ναι. Γιατί έχει κλείσει το θέμα, λέει, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, κάποιοι τεχνικοί κάτι επεξεργάζονται. Εδώ μεταξύ ο ύμνος των Σκοπίων μιλάει συνέχεια για τους Μακεδόνες και για τη Μακεδονία που είναι αυτή και για την ελευθερία των Μακεδόνων. Ναι, και όχι μόνο, όχι μόνο. Και το σύνταγμά τους και τα λοιπά. Τι συμφωνία είναι αυτή, δεν ξέρω. Και γιατί έχουμε τέτοια πρεμούρα εμείς, αφού αυτοί θέλουν να μπουν και καλά. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς, τι προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνησή μας, πάει να μας πνίξει και εμάς τους Μακεδόνες. Θλιβερό όλο αυτό. Θλιβερό. Αυτό ήθελα να πω. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Τι να πω. Όχι, Κωστή, μην με βάλεις, είναι η Ελένη. Εντάξει, Ελένη. Εντάξει, αφού κέρδισε άλλη φορά. Ωραία. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε, παιδιά, τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά κλεισμένη η μεταγραφή του Χατσερίδη εδώ και καιρό. Ένα σπουδαίο παίκτη που θα το δούμε και αυτόν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να περιμένουμε με 300 συμμετοχές στη Δυναμό Κιέβου, όχι στον κεραυνό Αχλαδινής. Με 60 συμμετοχές στην Εθνική Ουκρανίας. Ένα παίκτη αναγνωρίσιμο σε όλη την Ευρώπη, με πολύ μεγάλο βιογραφικό. Έρχεται στα 31 του και όχι στα 35 του. Να τον δούμε και αυτόν, ματάκι χορταράκι. Τελείωσε. Αν τον ίδιο παίκτη τον έπαιρνε η ΑΕΚ. Με τέτοιους παίκτες όπως λες να απολαμβάνουμε την ομάδα. Βεβαίως. Μα τέτοιο επίπεδο θέλουμε. Πρωτοκλασσά τους. Αν αυτόν τον παίκτη τον έπαιρνε η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, θα βαρούσαν τα τέλεια νυχθημερών με αφιερώματα και με ύμνους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι είναι, ναι. Φιλιά! Ναι, του ζούμου σου εννοώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευτυχώς που είναι πρωινή εκπομπή και δεν είμαι ο νός της νύχτας. Έλα, τι, πουλάκι μου ήρθε στα μεράκια, πρέπει να φύγω, Μαέστρο, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 τα ονόματα, θέλω να μου δώσεις, πάμε μόνο με αυτά που έχετε στείλει, αυτά που έχετε στον αέρα, τα τηλέφωνα, έτσι, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 14, κάτσε να αριθμίσω, άνοιξε, μην το τρέπεσαι αγόρι μου, άνοιξε, σκόρπισε το. Στο λαό, ζούμου σούβρα να ξέρετε. Δεν μασάμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τα ωραιότερα είναι μπροστά και έρχονται, να ξέρετε, για την ομάδα. Φυσικά υπάρχει αφιέρωμα και στο zoomusu.gr, η Χρύσα φρόντισε. Στο site μας εκεί ακούτε και τις εκπομπές ηχογραφημένες και τις Παρασκευής που σας άγγιξε ιδιαίτερα το θέμα με την Βιβί, την παρολυμπιονίκη μας που κατεβαίνει τις πλαγιές με ένα πόδι το κορίτσι. Κατεβαίνει, κάνει αλπικό σκι με ένα πόδι. Και ήταν εκεί στο τελικό και τη βοήθησαν τα παουτσάκια, τη βοήθησαν τα αδέρφια μας.
την αγκάλιασαν, την προστάτευσαν τα δακρυγόνα. Αυτοί είμαστε, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι Ζουμουσού, αυτό είναι η οικογένεια, αυτό είναι. Και όσοι προσπαθείτε άλλα πράγματα να μας πείτε, θα πέφτετε στο κενό. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τελευταίος, έχει μία γραμμή ακόμη, περιμένει, ναι, ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το ναι, καλώς το ναι. Καλημέρα σε όλους τους βετήριους. Έλα γεωπόνε μου, έλα, σ' ακούω. Έχω μια πληροφορία ότι ο Ιβάν θα δώσει 1,5 εκατομμύριο στο μπάσκετ και 500 στο βόλεϊ. Είναι αλήθεια? Μακάρι να είναι, φίλε. Η πηγή σου, τι πηγή είναι, η αματική? Όχι, νυχτερινή. Νυχτερινή, ε. Ναι, ύπνου. Ύπνου. Αυτό είναι όνειρο. Εντάξει, φίλε, δεν έχουμε δικαίωμα κι εμείς. Βεβαίως. Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήθελα να καταθέσω, έτσι ήταν μια νυχτερινή ακρόαση. Τέλεια. Εντάξει. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Έγινε, φιλιά. Ευελπιστούμε σήμερα να είμαστε 300 πλάς. Την ανατροπή. Πιστεύω παραπάνω, φίλε. Ναι. Πιστεύεις παραπάνω, έγινε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έγινε, φιλιά. Και εντάξει, να δηλώσω, θέλω να πω αρκετά, ας πούμε, αυτά που δήλωσε ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ας πούμε, όσον αφορά το πώς επηρέασε η διοίκηση του Ερασιτέχνη τα δρόμενα στο βόλεϊ. Κατόπιν εκ των εξωτέρων δεν μου αρκεί, ή από εδώ και μπρος εμείς θα επεμβαίνουμε στη διοίκηση και η διοίκηση και στον προπονητή και ο προπονητής απλά θα προπονεί. Για το βόλεϊ λες τώρα? Για το βόλεϊ, ναι. Ναι. Γιατί... εκ των εξωτέρων τι να το κάνω, ρε Δημοκράτη? Γιατί ο Ρίτσι είπε ότι δεν θέλει τον Αγκάμεθ. Εκεί αρνήθηκε. Είχαμε σούπερ διαγώνιο. Το πρωτάθλημα δεν χάθηκε γιατί δεν είχαμε καλό διαγώνιο, και να μην τον ήθελε τον Αγκάμεθ, δεν το χάσαμε το πρωτάθλημα από αυτό. Απλά όταν δηλώνεις υπεύθυνα ότι εμείς θα φέρουμε παίκτες του προπονητή, θα πάρουμε τους προπονητές, εντάξει. Εντάξει, κάντο. Έγινε. Αυτά. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου Γεωπόνε μου. Γεια σου Γεωπόνε μου. Γεια σου Γεωπόνε μου. Λοιπόν, μην το ξεχάσω οπωσδήποτε. Τρίτη 5 Ιουνίου στις 7.30 στην Τούμπα, 20 χρόνια πισίνα ΠΑΟΚ. Η επαιτειακή γιορτή της Ακαδημίας Κολύβης του ΑΣ ΠΑΟΚ θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Πάρτε τα παιδάκια σας, ελάτε, 20 χρόνια κολυβητήριο. Πάρα πολύ ωραία, στην αγκαλιά της μάνας Τούμπας, μέσα στα σπλάχνα της, στο κολυβητήριο εκεί. Και αξίζει τον κόπο. Γίνεται σπουδαία δουλειά εκεί, το λέω συνέχεια, το λέω συνέχεια. Λοιπόν, μαέστρο, δώσε μου από το 1 μέχρι το 14 ένα νούμερο να δώσω το τρίμερο καταρχήν. Το 8. Δώσε μου ένα νούμερο να δώσω τα κρέατα. Το 11. Δώσε μου δύο νούμερα να δώσω τα παγωτά. Το 2 και, ακόμα ένα. Και το 10. Τέλεια. Τι άλλο είχα, κρέατα, κρεοπολείο. Α, και δύο για να δώσω τα παγωτά. Έλα. Είπαμε. Κάτσε, περίμενε. Είπαμε, τα κρέατα. Τα είπαμε τα κρέατα, είπαμε το τρίμερο. Α, είπαμε τα παγωτά. Αυτά είχα. Ναι, αυτά είχα, φίλε. Αυτά. Γυαλιά νομίζω είχα. Αύριο θα δώσουμε γυαλιά. Αύριο θα δώσουμε γυαλιά. Πάω, πάω να δώσω. Άνοιξε το να παίξει, αγόρι μου, άνοιξε το. Λοιπόν, πάμε ανάποδα. Το τρίμερο κερδίζει ο Δημήτρης σε 401. 4-0-1. Ο Δημήτρης κερδίζει το τρίμερο για το λουτράκι Αριδέας. Δευτέρα ως Πέμπτη. Παίρνεις και ενημερώνεσαι. Πάω να δώσω τα κρέατα. Τα κρέατα κερδίζει ο Στέλιος σε 7-14. Έχω δύο Στέλιους, το τονίζω. Ο Στέλιος σε 7-14. Και τα παγωτά. Η Νάντια σε 5-18. Τα παγωτά. Και ο Γιώργος σε 416. Σε 4-1-6. Αυτή είναι η τυχερή. Ξαναλέω πριν φύγω ότι όσοι κερδίσατε την προηγούμενη εβδομάδα Λάρνακα φανέλες, τα έχω εδώ τα ονόματα, Ράπτης Λευθέρης, Μενεξές Δημήτρης, Παμπόρης Αλέξανδρος και Γιώργος Εύοσμος σε 8-25, τηλεφωνείτε τώρα στη Μαριλής να αφήσετε τα μεγέθη. Επίσης, εσείς που κερδίσατε φανέλες ανόβερο την προηγούμενη εβδομάδα, συλλεκτικές για το κύπελο και βερμούδες ανόβερου, σούφου πάω κανόβερου, τηλεφωνείτε να αφήσετε τα μεγέθη για να ξέρουμε τι θα πάρουμε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχονται τα παιδιά της Τρόικας. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Αύριο, όχι αύριο, έχει απεργία. Μεθαύριο, Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.